Λοιπόν, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε εδώ, τόσο πολύ μάλιστα και με τόσο ωραίο καιρό. Θανάσης Διαμαντόπουλος. 10 και 1 δεκαετίες πολιτικών διαιρέσεων. Θανάσης Διαμαντόπουλος, γνωστός καθηγητής, ομότιμος πια. Δεν του φαίνεται, βγήκε στη σύνταξη. Δεν ακούγεται. Δεν θέλω να το ακούσει κοινό, αυτό που λες. Είναι από τα ανίκουστα. Λοιπόν, είναι από τα ανίκουστα, λέω. Δεν του φαίνεται, αλλά βγήκε στη σύνταξη. Και γι' αυτό έχει καιρό να γράφει. Γράφει ίσως περισσότερο και από μένα. Και αυτό με ανησυχεί. Έχει βγάλει, λοιπόν, 7 βιβλία. Μαζί με τα άλλα πολλά, τα αναρρύθμιτα. Πόσα είναι, Θανάση? Αν αυτό το απολογίσουμε 7, είναι 29. Αν το απολογίσουμε 1, 23. Αναρρύθμιτα βιβλία, τέλος πάντων. Έχει βγάλει 7 βιβλία για τις κρίσεις στην Ελλάδα. Το ένα από τα θετικά της κρίσης που ζούμε αυτόν τον καιρό είναι ότι βγαίνουν πια πάρα πολλά βιβλία για την ιστορία και για την οποία, από την οποία δεν μάθαμε ούτε στο σχολείο αλλά ούτε και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα μαθαίνουμε από βιβλία. Λοιπόν, το πρώτο βιβλίο είναι η δεκαετία του 1910 για τον Εθνικό Διχασμό. Το δεύτερο βιβλίο είναι η δεκαετία του 1920 η δημοκρατία των στρατοκρατών και των προσφύγων. Το τρίτο, η δεκαετία του 1930, η μη βιώσιμη δημοκρατία, όπως την ονομάζει ο συγγραφέας. Τέταρτο, η δεκαετία του 1940, η αδύνατη συνύπαρξη. Πέμπτο, η δεκαετία του 1950, η ασθμένουσα δημοκρατία. Έκτο, η δεκαετία του 1960, η σύντομη σε εισαγωγικά δεκαετία, από το όνειρο στον εφιάλτη ή ο Γεώργιος Παπανδρέου ως διαιρετική τομή. Και το τελευταίο που βγήκε πρόσφατα είναι το έβδομο, η ένστολη εθνικοφροσύνη 1967-1974, στρατοκρατία εναντίον πολιτικής. Και από ό,τι είδα στο Facebook, μας απειλεί και εμένα 8 για την καινούργια κρίση, την οποία απορώ γιατί δεν τη συμπεριέλαβε. Ίσως είναι πολύ νοπά τα γεγονότα και ως επιστήμονας θέλει να έχει σφαιρική άποψη. Χρόνια έχει μπροστά του, μπορεί σε καμιά δεκαετία χρόνια να γράψει και το 8ο τεύχος. Θα ξεκινήσουμε ζητώντας από τον εκδότη, και αυτός εκδίδει πάρα πολλά, δεν τον προλαβαίνουμε και αυτόν, τον κύριο Παπασαραντόπουλο, να πει δύο λόγια για την σειρά αυτή και για τις εκδόσεις του γενικότερα. Και μετά ο κύριος συγγραφέας θα μιλήσει και για αυτός για 5 λεπτά, να έχουν το χρόνο οι υπόλοιποι ομιλητές. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εκ μέρους των εκδόσεων Επίκεντρο για τα βιβλία του Θανάση Διαμαντόπουλου 10 και 1 δεκαετίες πολιτικών διαιρέσεων. Διαβάζοντας αυτά τα βιβλία προκύπτει ότι το διχαστικό φαινόμενο είναι ένα επίμονο χαρακτηριστικό της ελληνικής νεωτερικότητας. Κορυφώνεται στη δεκαετία του 40 με τον εμφύλιο πόλεμο και υποχωρεί χωρίς να εξαφανίζεται στα χρόνια της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας που εγκαινιάστηκε το 1974, ενώ από το 2010 με την εμφάνιση της κρίσης αναζωπυρώνεται και αναφλέγεται. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα αυτά σημαίνουν σήμερα, στην εποχή που συνεχίζεται η τρίτη ελληνική δημοκρατία, που είναι η θεσμικά πληρέστερη και η δημοκρατικότερη περίοδος από τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους. Το κεκτημένο της δοκιμάζεται σκληρά στις ημέρες μας, αλλά όπως θα ακούσετε και από το συγγραφέα, φαίνεται να αντέχει ακόμα. Το έργο του Θανάση Διαμαντόπουλου είναι ένα έργο εθνικής αυτογνωσίας. Αυτογνωσία που είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την έξοδο από την κρίση. Θα υποστηρίξω και προτείνω με αυτή τη ματιά να διαβάσετε τα βιβλία του Θανάση Διαμαντόπουλου, ότι παρά την παραδεδεγμένη σοφία ότι η κρίση είναι πρωτίστως οικονομική ή πολιτική θεσμική,
Προσωπικά υποστηρίζω ότι η κρίση είναι κυρίως ανθρωπολογική ή με μια άλλη ορολογία πολιτισμική. Είναι οι αντιλήψεις, οι μύθοι και τα στερεότυπα που έχουμε για την κοινωνία ως κρίση. Είναι η πρόσληψη της κρίσης, τα perceptions. Ακριβώς για αυτό το λόγο η έξοδος από την κρίση είναι και δύσκολη και επωδύνη. Βιβλία όπως αυτά του Θανάση Διαμαντόπουλου μας βοηθούν να βγούμε από την έρημο των προκαταλήψεων, από το αδιέξοδο των παθών, από την ερημία των ακραίων συναισθημάτων. Μας βοηθούν να τολμήσουμε να σκεφτούμε σάπερε όντε όπως μας προέτρεπε ο Καντ. Τότε και μόνο τότε θα έχουμε την ελπίδα εξόδου από την κρίση και την επιστροφή στην κανονικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θανάση Διαμαντόπουλος. Ευχαριστώ κύριε Μανδραβέλη. Εκλεκτοί παρευρισκόμενοι, όλοι εσείς που με τιμάτε με την παρουσία σας. Ναι, με ακούτε τώρα? Ναι. Αν μου επιτραπεί να υποβάλω μια παράκληση στους έχοντες την ευθύνη της αίθουσας, γιατί είναι πολύ δυσάρεστο να υπάρχουν όρθιοι, μήπως μπορούν να προστεθούν κάποιες καρέκλες απ' έξω. Θα έλεγα εκλεκτοί παρευρισκόμενοι, που ο καθένας από εσάς αποτελεί για μένα ένα λόγο τιμής, επιτρέψτε μου να μην αναφέρω ονομαστικά κάποιους ειδικότερα, όχι απλώς γιατί οι εκλεκτές προσωπικότητες της πολιτικής, πνευματικής, ακαδημαϊκής ζωής και οι κορυφαίοι δικαστές που τιμούν το έργο μου με την παρουσία τους είναι τόσοι πολλοί που πάντα θα είχα τον κίνδυνο να ξεχάσω κάποιον, όσο γιατί ο καθένας από εσάς για μένα είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα, μια διακεκριμένη προσωπικότητα, και αν μου επιτρέψετε αυτή τη γενική προσφώνηση να εξαιρέσω μόνον έναν, είναι γιατί κατά την άποψή μου είναι ο άνθρωπος που συμβολίζει την καλή, τη θετική, την υπεύθυνη πλευρά της μεταπολίτευσης αυτής της τόσο απαξιωμένης περιόδου του Εθνικού Δημόσιου Βίου, του Παρασκευά Αυγερινού. Και θα σας παρακαλούσα να τον τιμήσουμε με ένα ιδιαίτερο χειροκρότημα. Πρόεδρε, να είστε πάντα καλά, να μας θυμίζετε το διαμετρικά αντίθετο από αυτό που κυριαρχεί σήμερα. Παρά το γεγονός ότι η αφετηρία της συνάντησης αυτής είναι 7 τομίδια όπως ελέγχθη, που καλύπτει την περίοδο 1910-1974, θα ήθελα και θα παρακαλούσα τους εκλεκτούς παρουσιαστές, στους οποίους θα αναφερθώ ειδικότερα κλείνοντας τη συζήτηση στο τέλος, να εστιάσουν περισσότερο με αναφορά στο πολιτικό παρελθόν που καλύπτουν τα βιβλία μου στη σύγχρονη περίοδο, τη λεγόμενη μεταπολίτευση. Διότι ειδικά στους νεότερους υπάρχει μία αίσθηση πως είναι μία σειρά από νοσηρότητες. Και είναι προφανές ότι τα 45 αυτά τελευταία χρόνια του Εθνικού Δημόσιου Βίου νοσηρότητες υπήρξαν. Φθορές θεσμών, διαφθορές ανθρώπων, εντάσεις, πολώσεις, ακρότητες, διαιρέσεις, πράσινα και γαλάζια καφενεία, πολιτικοί αρχηγοί που χαρακτηρίζονταν από αντιπάλους τους εφιάλτες, ποινικές και διώξεις με πολιτικό υπόστρωμα ή με πολιτικές υστεροβουλίες. Μία δημόσια τηλεόραση η οποία ποτέ δεν έγινε δημόσιο αγαθό, υπήρξε πάντα το ενεργούμενο της κυβέρνησης πριν ακόμη γίνει τηλεοπτική πράβδα όπως είναι σήμερα. Προσπάθεια αποδιγέτησης δικαιοσύνης. Νοσηρότητες υπήρξαν. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι είναι νοσηρότητες που αναδεικνύει η ματιά του βραχαίος χρόνου. Αν δούμε τον μακρύ χρόνο, τον ιστορικό χρόνο, πρόκειται ίσως για την μόνη περίοδο που σε αντίθεση προς την εύτρωτη δημοκρατία, όταν είχαμε δημοκρατία που εξετάζει το βιβλίο μου, είναι η περίοδος της εύρωστης δημοκρατίας. Και εύρωστης όχι μόνον διότι υπήρξαν μια σειρά από πρωτόγνωρα στοιχεία. Είναι η πρώτη φορά που όλες οι εκλογές έγιναν εντός του θεσμικού πλαισίου. Δεν είχαμε αυθαίρετη παράταση της εκλογικής περίοδου, όπως τουλάχιστον δύο φορές είχαμε την εξεταζόμενη περίοδο, όταν πήγε μέχρι το 1920 και το 1932 αντίστοιχα η βενιζελική κυβέρνηση πολύ, πολύ πέραν της λήξης της τετραετίας. Δεν είχαμε αλλαγές συντάγματος
εκτός της συνταγματικής νομιμότητας. Όλες οι αναθεωρήσεις έγιναν εντός του πλαισίου της συνταγματικής νομιμότητας. Δεν είχαμε αίμα, το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ακόμα και οι διώξεις δεν έγιναν με τέτοια ποδηγέ της δικαιοσύνης που να εμποδίσει την αθώωση του πολιτικού αντιπάλου. Κυρίως όμως υπήρξε ένα άγραφο σύνταγμα συνένεσης, κορυφαία εκδήλωση του οποίου υπήρξε όχι απλώς ότι για πρώτη φορά στον εθνικό δημόσιο βίο είχαμε συνταγματικές αναθεωρήσεις σύνομες και όχι πραξικοπηματικές, αλλά για πρώτη φορά το 2001 είχαμε συνενετική συνταγματική αναθεώρηση, κάτι το απολύτως πρωτόγνωρο. Πρώτη φορά είχαμε έναν πολιτικό πολιτισμό υπιότητας που παρά τα τελευταία που ελέγχθησαν, την περίοδο της όξυσης περί Γερμανών Τσολιάδων κτλ., γινόταν αποδεκτός ο αντίπαλος ως ισοτίμος νομιμοποιούμενος στη διεκδίκηση εξουσίας και με φαινόμενα πολιτικής αυρότητας, όταν βλέπαμε τους πολιτικούς αρχηγούς του ενός κόμματος να τιμώνται από προσωπικότητες του άλλου. Να αναφέρω για παράδειγμα ότι ο παρακαθήμενός μου, Ευάγγελος Βενιζέλος, ως υπουργός πολιτισμού αποδέχθηκε και τίμησε την προσφορά προς το δημόσιο των αρχαιοτήτων που είχαν περιέλθει στην ιδιοκτησία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και μια σειρά από άλλα τέτοια στοιχεία που ανέδειξαν έναν άλλο πολιτικό πολιτισμό, ένα άλλο άγραφο σύνταγμα, το οποίο επέτρεψε και στην περίοδο των οξύνσεων το δημοκρατικό πολίτευμα να αντέξει. Και σε σχέση προς αυτό, επιτρέψτε μου μόνο επιγραμματικά να δώσω την διαφορά που υπήρχε με την προηγούμενη περίοδο, η οποία χρονικά δεν διαφέρει τόσο πολύ. Η περίοδος των 7 τομιδίων 64 χρόνια και η μεταπολίτευση πλησιάζει πια σχεδόν μισό αιώνα. Είχαμε 4 δικτατορίες τυπικές, άλλες 4 άτυπες. Την περίοδο που λειτουργεί ο στρατιωτικός σύνδεσμος το 1910 και όπως έλεγε ο Γεώργιος Θεοτόκης, έχουμε περιπτώσεις κοινοβουλίων που παρεμποδίζονται να νομοθετήσουν. Εδώ έχουμε την πρωτοφανή περίοδο, περίπτωση κοινοβουλίου που εξαναγκάζεται να νομοθετήσει. Έχουμε το καθεστώς Παγκάλου πριν από τις 3 Ιανουαρίου του 1926, όταν μετατρέπεται σε τυπική δικτατορία με τον κοινοβουλευτικό μανδύα. Έχουμε τη λεγόμενη κοσμογονία του Κονδύλι και πάνω απ' όλα έχουμε την πιο διοκτική τριετία Βενιζέλου 17-20. Έχουμε αυτή την περίοδο 5 διαφορετικά συντάγματα, όλα εισαχθέντα πραξικοπηματικώς συν την επαναφορά ενός έκτου. Έχουμε μεταπολιτεύσεις, έχουμε αλλαγές στην ηγεσία στην κορυφή του κράτους και πάνω απ' όλα έχουμε αίμα, και μάλιστα αίμα αναδρομικό. Τι εννοώ ένα μαναδρομικό? Ο στρατηγός Παπούλας εκτελέστηκε το 1935, χωρίς να έχει καμία σχέση με το λόγο για τον οποίο εκτελέστηκε, για μια αλλαγή πολιτικού στρατοπέδου ουσιαστικά που είχε κάνει το 1922 και είχε θεωρηθεί παραταξιακός αποστάτης. Οι 154 κομμουνιστές εκτελέστηκαν το 1948, χωρίς να έχουν καμία σχέση με τη δολοφονία του Υπουργού Δικαιοσύνης Χρήστου Λαδά, αλλά ως πράξη αντιπίνων. Όλα αυτά οι νέοι που δεν έχουν βιώματα τι να τα ξεχάσουν. Επιτρέψτε μου λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να σας πω και να παρακαλέσω τους εκλεκτικούς συνομιλητές, στους οποίους επαναλαμβάνω θα αναφερθώ στο τέλος, να κάνουν τις παρέμβασεις τους υπό την οπτική γωνία της διαφορετικότητας, της σημερινής πολιτικής πραγματικότητας με όλα τα ελαττώματα, της δημοκρατίας των δικαστικών εντάσσεων προς την αμφίβολη, εύτρωτη δημοκρατία των διχασμών που είχαμε στην περίοδο που καλύπτει το βιβλίο μου. Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε τον Θανάση Διαμαντόπουλο για την αισιόδοξη ματιά που έριξε στην μεταπολίτευση και στα τελευταία χρόνια. Βεβαίως προσπάθησαν τα παιδιά, αλλά μάλλον τελευταία στιγμή δεν τα κατάφεραν. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τους καθηγητές. Και πρώτα από τον κύριο Ευάνθη Χατζηβασιλείου, ο οποίος είναι καθηγητής σύγχρονης ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος φαντάζομαι θα μιλήσει και για τις 7 δεκαετίες και όχι μόνο για την τελευταία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τις εκδόσεις Επίκεντρο για μια τιμή, για πολλωστή φορά μου κάνουν την τιμή να με καλέσουν σε μια εκδήλωσή τους, τον κύριο Διαμαντόπουλο, για τη μεγάλη τιμή να απευθυνθώ σήμερα στη σημερινή εκδήλωση. Πρέπει να πω ότι ο κύριος Διαμαντόπουλος είναι ένας από τους ελάχιστους ανθρώπους, όχι από τώρα, από πολύ παλιά, ο οποίος είναι ικανός για μια ευρεία ματιά και για διατύπωση μεγάλης ερμηνείας, μεγάλων ερμηνειών.
Δεν είναι το γεγονός μόνο, αν και πρέπει να τονίσω ότι αν διαβάσετε τα βιβλία θα δείτε ότι είναι βασανιστικά ακριβή πραγματολογικά. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Αλλά δεν είναι μόνο το γεγονός που τον ενδιαφέρει, αλλά η ένταξη του γεγονότος σε ένα ευρύτερο πλαίσιο το οποίο του επιτρέπει να ερμηνεύσει το φαινόμενο το οποίο μελετά σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Πρέπει δεν να πω ότι ο κύριος Διαμαντόπουλος πάντοτε με εντυπωσιάζει για την δυνατότητα που έχει να ερμηνεύει και να παρεμβαίνει σε θέματα που αφορούν τα δομικά στοιχεία των πολιτικών συστημάτων, τα καθεστώτα, τις κατηγοριοποιήσεις τους, τα πολιτικά κόμματα και τις οικογένειές τους, τα εκλογικά συστήματα. Εδώ νομίζω αντανακλάται η σχέση μαθητή-δασκάλου που είχε με τον Μωρίς Διβερζέ. Νομίζω είναι ένα είδος πολιτικού επιστήμονα, το οποίο πρέπει να πω με μεγάλη, το λέω έτσι με μεγάλο σκεπτικισμό, δεν είναι πια όσο ήταν σύνηθες σε όλο το δυτικό κόσμο και είναι ένα από τα κακά σημάδια και του δυτικού κόσμου το ότι δεν έχουμε ανθρώπους πολλούς οι οποίοι είναι ικανοί να κάνουν αυτού του είδους την παρέμβαση και αυτή τη συνολική ματιά. Επομένως θεωρώ τον κύριο Διαμαντόπουλο μια κομβική περίπτωση για την ανάπτυξη και της ελληνικής πολιτικής επιστήμης αλλά και για την δημόσια κουλτούρα μας. Τα βιβλία αυτά λοιπόν που έχουν ήδη κυκλοφορήσει, διακρίνονται, το ξαναλέω, για την μεγάλη ακρίβειά τους στην πραγματολογική και για την προβολή μιας συνολικής ερμηνείας περίπου ανά δεκαετία. Αναφέρθηκε ότι κάθε εποχή έχει μια δική της, ένα δικό της χαρακτηριστικό. Εγώ ως ιστορικός και μιλώντας πρώτος, επιτρέψτε μου έτσι να αναφερθώ πιο πολύ σε ιστορικά ζητήματα. Ο ελληνικός 20ος αιώνας, φίλες και φίλοι, χωρίζεται σε δύο μεγάλες περιόδους από την άποψη του πολιτικού συστήματος και των πολιτευμάτων. Το ένα είναι η κρίση των θεσμών από το 1915 με 1974, από τον εθνικό διχασμό, επάλληλος δεύτερος διχασμός, ο εμφύλιος πόλεμος στη δεκαετία του 40, μέχρι το 1974. Σήμερα συζητούμε κυρίως για τα βιβλία που αναφέρονται σε αυτήν την περίοδο. Και μετά υπάρχει η περίοδος της Τρίτης Δημοκρατίας, που είναι η ομαλοποιημένη περίοδος στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Διαμαντόπουλος. Αυτή η κρίση των θεσμών από το 15 μέχρι το 1974 είναι φανερό, έρχονται στιγμές που γίνεται μοιραία και για το συνταγματικό καθεστώς, αλλά γίνεται μοιραία διαρκώς για την πολιτική κουλτούρα της χώρας. Ακόμη και η δικτατορία του 67 με 1974 είναι παιδί αυτών των δύο διχασμών. Τονίζω ότι η ορολογία, η αγαπημένη της ορολογία, η αγαπημένη ορολογία των δικτατόρων, η επανάσταση, είναι ένας όρος που προέρχεται από την πρώτη δικτατορία στην ελληνική ιστορία, Πλαστήρα Γονατά 1922 με 23. Αυτοί αυτοαποκαλούνταν ως η επανάσταση. Γιατί έχουμε αυτούς τους επάλληλους διχασμούς με την τόσο επιβαρυντική επιρροή τους πάνω στην ελληνική πολιτική ιστορία? Υπάρχουν πολλές ερμηνείες. Υπάρχει ένα ζήτημα, δηλαδή μπορούμε να βρούμε πάρα πολλές διαφορετικές ερμηνείες. Εγώ θα ήθελα να επικεντρωθώ στη σημασία αυτής της περίοδου ως μιας κρίσης εξυγχρονισμού. Οι δύο διχασμοί εκδηλώθηκαν σε κομβικές στιγμές. Στην πράξη και οι δύο διχασμοί, και το 15 και η δεκαετία του 40, δείχνουν τη σχετική υστέρηση του ελληνικού πολιτικού συστήματος, το οποίο δεν είχε την πολιτική οριμότητα και τον χρόνο ενδεχομένως δεν του δόθηκε να επιλύσει κατά τρόπο μη συγκρουσιακό μεγάλες υπαρξιακές κρίσεις του ανήκειν. Πού βρίσκεται η Ελλάδα? Το 1915 τέθηκε το ζήτημα της συμμετοχής ή όχι στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο με όρους επιβίωσης του έθνους συνολικά. Το ελληνικό πολιτικό σύστημα δεν είχε το χρόνο να επιλύσει μια διαφωνία μεταξύ του βασιλιά και του εκλεγμένου πρωθυπουργού. Τη δεκαετία του 40 βρέθηκε η Ελλάδα στα σύνορα των κόσμων και στις δύο περιπτώσεις λοιπόν, μπροστά σε μια μεγάλη τέτοια επιλογή, συγκρουσιακή επιλογή, αυτό που βλέπουμε είναι ότι κυριαρχεί η αρχή σάλους πόπουλη σουπρέμα λέξη. Δηλαδή η αρχή, η σωτηρία της πατρίδας, ο υπέρτατος νόμος. Αυτό βέβαια είναι μοιραίο για την σταθερότητα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Η αντιπροσωπευτική δημοκρατία είναι πάνω απ' όλα συμφωνημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
από τη στιγμή που διαρριγνύεται ο συμφωνημένος αυτός χαρακτήρας και τίθεται μια υπέρτερη αρχή, ξέρετε, από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που θα πει στη σωτηρία της πατρίδας ο υπέρτατος νόμος, μετά είναι ζήτημα χρόνου να αρχίσεις να χάνεις τον έλεγχο και να την επικαλείς αυτή την αρχή πια για λόγους εντελώς, να την εργαλειοποιήσεις στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Υπό αυτήν την έννοια, πιστεύω ότι η κρίσιμη εξέλιξη στον ελληνικό 20ο αιώνα δεν είναι τόσο σε επίπεδο πολιτικό ή πολιτιακό. Είναι η οικονομική ανάπτυξη που επέτυχε η Ελλάδα μετά τον εμφύλιο πόλεμο στις δεκαετίες του 50 και του 60. Αυτή η εξέλιξη είναι που έβαλε την Ελλάδα στον ανεπτυγμένο κόσμο, άλλαξε τις παραμέτρους της κοινωνίας και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τη συγκρότηση μιας εδρεωμένης δημοκρατίας και την ένταξη στην Ευρώπη στη δεκαετία του 70. Δεν ισχυρίζομαι, φίλες και φίλοι, ότι η οικονομική ανάπτυξη στις δεκαετίες του 50 και του 60 κατέστησε αναπόφευκτη την δημιουργία μιας εδρεωμένης δημοκρατίας και την ευρωπαϊκή ένταξη, αλλά τις κατέστησε πιθανές υπό αυτήν την έννοια. Χωρίς την οικονομική ανάπτυξη και τη μεταλλαγή των οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων δεν θα ήταν δυνατή, νομίζω, η ομαλότητα της περίοδου της Τρίτης Δημοκρατίας. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, επιτρέψτε μου έτσι σε ένα πιο προσωπικό τόνο να δηλώσω ότι προτιμώ τις αργές, εξελικτικές, μη ηρωικές πράξεις των μεταρρυθμιστών παρά τις επικές, ψευδοηρωικές διακηρύξεις των επαναστατών, που στις ημέρες μας η λέξη αυτή επαναστατών νοείται πάντα σε εισαγωγικά. Και ακριβώς επειδή αποδίδω τόσο μεγάλη σημασία στην οικονομική πραγματικότητα και στην ιδιότητα της Ελλάδας ως μέλους του ανεπτυγμένου κόσμου, πρέπει για λόγους εντιμότητας να τονίσω πόσο σημαντική ήταν η προσπάθεια, η πρόσφατη, μέσα στην πρόσφατη κρίση της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου 2012-2015, δύο μέλη της σήμερα μαζί μας, ο ίδιος ο κύριος Βενιζέλος, ο κύριος Χατζηδάκης, κορυφαίος υπουργός εκείνης της κυβέρνησης, γιατί εκείνη η κυβέρνηση, φίλες και φίλοι, προάσπισε, υπερασπίστηκε και διασφάλισε την θέση της Ελλάδας στον ανεπτυγμένο κόσμο. Λέμε ότι η δημοκρατία μας αποδείχθηκε ανθεκτική μέσα στην κρίση. Αυτό είναι σωστό. Αλλά η ανθεκτικότητα αυτή δεν απέρευσε μόνο από την ποιότητα των συνταγματικών μας κειμένων. Απέρευσε και από την πολιτική κουλτούρα της Τρίτης Δημοκρατίας, που με τη σειρά της προέκυπτε από την ιδιότητα της χώρας ως μέλος του ανεπτυγμένου κόσμου. Και με πιο απλά λόγια, εάν εκείνη η κυβέρνηση δεν είχε επιτύχει να υπερασπιστεί την ιδιότητα της χώρας ως μέλος του ανεπτυγμένου κόσμου και την ευρωπαϊκή της ταυτότητα, θα είχαμε σίγουρα διολυστήσει σε πολιτιακές τραγωδίες. Όπως το 1915, όπως το 1946. Ξέρω ότι απαντώ ένα υποθετικό ερώτημα, κάτι που το αποφεύγουν οι ιστορικοί, αλλά θα προτιμούσα έτσι να το κάνω. Τώρα, για να γυρίσω στην ανάλυση μας, εκεί κάπου στη δεκαετία του 70, να επισπεύσω, επήλθε μια θεμελιώδης αλλαγή στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Η Ελλάδα στις δεκαετίες του 70, επειδή πλέον γινόταν μέλος του ανεπτυγμένου κόσμου και επισήμως πια, έμπαινε σε μια νέα φάση, και σε αυτή τη νέα εποχή η Ελλάδα δεν θα καλεί το πλέον να πετύχει σε πρώτη φάση απλούστερο στόχο της ένταξης στη Δύση, αλλά τον πιο δύσκολο και πιο περίπλοκο στόχο της εδραίωσης και ενσωμάτωσής της στον ανεπτυγμένο κόσμο. Δεν θα ήταν πλέον μια Ελλάδα που θα ζητούσε προστασία από τη Δύση, όπως είχε μάθει να κάνει με τόση πράγματι επιτυχία από την εποχή της ναυμαχίας του Ναβαρίνου, απευθυνόμενη στους ανεπτυγμένους δυτικούς που με έναν τρόπο καλόβολα πατερναλιστικό προσπαθούν να βοηθήσουν τους καημένους Έλληνες. Αυτό τελείωσε στη δεκαετία του 70. Από εδώ και στο εξής, η χώρα θα βαρυνόταν με την ευθύνη να λειτουργεί με την αξιοπιστία ενός μέλους του ανεπτυγμένου κόσμου. Η μεταπολίτευση αποτέλεσε μια από τις τελευταίες εκδηλώσεις της προηγούμενης εποχής. Όχι της εποχής που άρχισε τότε, δηλαδή της δικής μας. Υπό αυτήν την έννοια, η μεταπολίτευση, πιστεύω, μας αποκαλύπτει ορισμένα από τα βασικά ελλείμματα του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Το 1974, φίλες και φίλοι, ήταν η τελευταία φορά που η Ελλάδα μπορούσε να βασιστεί στην παρουσία ενός ανθρώπου, συγκεκριμένα εκείνη τη στιγμή του Καραμαλή, για να επιβιώσει σε μια στιγμή περισυλλογής και υπέρμετρης προσπάθειας, που όμως ακολουθείται, όπως συνήθως συμβαίνει, από μια χαλάρωση. Αυτό το μοντέλο, η παρουσία ενός ανθρώπου και η υπερπροσπάθεια για λίγο, δεν θα ξαναλειτουργήσει.
στην ελληνική ιστορία. Είναι το μοντέλο πολιτικό, κυβερνητικό, κοινωνικό και νοοτροπιακό μιας χώρας που επιδιώκει να γίνει μέλος του ανεπτυγμένου κόσμου και όχι μιας χώρας που είναι ήδη μέλος του. Με άλλα λόγια, οι κοινωνικές συνθήκες της Ελλάδας του 21ου αιώνα έχουν αναπτυχθεί πέραν της ανάγκης για έξαφνες και σύντομες εκρήξεις ασυνήθιστης αποτελεσματικότητας, όπως ας πούμε ήταν οι εποχές του Ελευθερίου Βενιζέλου ή του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Τέτοιες δεν θα μας αρκέσουν στο μέλλον, ακόμα και αν μπορούμε να έχουμε αυτού του είδους ηγέτες, που δεν θα μπορούμε να τους έχουμε, γιατί οι κοινωνίες μας δεν μπορούν πια να παράγουν τέτοιους ηγέτες, ούτε και μας χρειάζονται ενδεχομένως. Με άλλα λόγια, το μοντέλο της μεταπολίτευσης αφορά μια προηγούμενη εποχή και το καλούπι έσπασε μετά την επιτυχία του, γιατί άλλαξαν οι παράμετροι της χώρας. Και αποτιμώντας την καμπή της μεταπολίτευσης, νομίζω πρέπει να επισημάνουμε και την ανάγκη της χώρας σε μια διαφορετική πια περίοδο να καλύψει αυτά τα ελλείμματα. Να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την οριστική ανέρεση του πανικού και του ορθολογισμού που μας έφεραν ιστορικά στο 1920, στο 1935, στο 1943-49, στο 1967, στο 1974 στην εισβολή στην Κύπρο ή στο 2015. Για να γίνουν αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα πρέπει να αναπτύξει 2-3 πολύ απλά στοιχεία. Το ένα είναι να ξαναθυμηθεί αυτό που είχε κατά την Τρίτη Δημοκρατία, δηλαδή τη σημασία της αυτοπιθαρχίας και του αυτοπεριορισμού. Ειδικά τα τελευταία χρόνια πρέπει να πω ότι έχουμε πολλά δείγματα πολιτικής η οποία δεν αυτοπιθαρχεί, δεν αυτοπεριορίζεται. Σε πολλούς τομείς, από την εκπαίδευση μέχρι τη δικαιοσύνη, παντού. Τώρα, επιτρέψτε μου να πω ότι νομίζω πως η σημερινή κυβέρνηση ένα μόνο πράγμα δεν έχει κάνει ακόμα, είναι να φέρει πίσω το βασιλιά. Όλα τα άλλα τα έχει κάνει. Όχι, δεν ξέρεις ποτέ. Δεν ξέρεις ποτέ. Ποτέ δεν είναι αργά. Είναι σημαντικό όμως το πολιτικό μας σύστημα να επιτύχει και κάτι άλλο. Να επιτύχει επιτέλους να μπορεί να κάνει μια συνεχή προσπάθεια. Τη συνέχεια της προσπάθειας, που είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να εξασφαλίσουμε την προσαρμογή μας. Δηλαδή να εκπληρώνουμε το ρόλο μας όχι ως ετούντα, αλλά ως μέλος του ανεπτυγμένου κόσμου. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει επιτέλους, νομίζω, να κάνουμε κάτι που στην Ελλάδα είναι πραγματικά πολύ εξωτικό, να δημιουργήσουμε επιτέλους ένα σύστημα. Ένα σύστημα βασισμένο στις αρχές της συνέχειας του φιλελεύθερου επαγγελματισμού και στο κριτήριο της αποτελεσματικότητας. Αν καταφέρουμε αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι θα έχουμε επιτέλους υπερβεί την ανάγκη να αναζητούμε αυτούς τους μεγάλους ηγέτες, όπως ο Βενιζέλος, ο Καραμαλής, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αν το κάνουμε, θα έχουμε ένα κράτος ικανό να λειτουργήσει χωρίς τον καταπιεστικό εναγκαλισμό εκείνων των Τιτάνων. Και στην πραγματικότητα τότε είναι και εκείνοι οι μεγάλοι ηγέτες που θα έχουν δικαιωθεί, γιατί αυτό θέλησαν να κάνουν οι άνθρωποι, να συγκροτήσουν ένα λειτουργικό σύστημα. Το να γίνεις μέλος της Δύσης μπορεί να αποδειχθεί ευκολότερο από το να παραμείνεις μέλος της Δύσης. Και αυτό επειδή μπορείς να γίνεις μέλος χάρη στην συγκεντρωμένη προσπάθεια λίγων ετών, αλλά για να παραμείνεις πρέπει να κάνεις μια πολύ πιο συνολική προσπάθεια, και αυτό νομίζω είναι το μήνυμα της ελληνικής εμπειρίας του 20ου αιώνα. Πιστεύω ότι σε αυτό το επίπεδο το υπαρξιακής σημασίας δεν έχει πετύχει το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Με άλλα λόγια, φοβούμαι, φίλες και φίλοι, ότι η χώρα σήμερα, μετά δηλαδή και την εμπειρία των προηγούμενων ετών, δεν είναι σε μια διατηρήσιμη θέση ως μέλος του ανεπτυγμένου κόσμου. Αποφύγαμε την καταστροφή, πράγματι, χάρη στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Την αποφύγαμε την άμεση καταστροφή και μετά. Αλλά είμαστε σε μια θέση που δεν μπορεί να διατηρηθεί. Ή θα πάμε πάνω ή θα πάμε κάτω. Είναι πια η στιγμή που θα πρέπει να κάνουμε αυτή την επιλογή. Και αν πάμε κάτω, μπορεί η Τρίτη Δημοκρατία μας και το πολίτευμά μας να έχει αποδειχθεί ανθεκτικό ως τώρα, αλλά τότε δεν θα αποδειχθεί ανθεκτικό. Όσο λοιπόν δεν παίρνουμε την απόφαση να πάμε πάνω, η χώρα δεν θα επανευρίσκει την ευρωπαϊκή κανονικότητα και δεν θα είναι σε ασφαλή θέση ακόμη και πολιτιακά. Και ίσως αυτό, φίλες και φίλοι, να είναι και η πρόκληση της γενιάς μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ευάντη Χατζηβασιλείου για την πυκνή ομιλία του. Πραγματικά πάρα πολλά. Θα τη ζητήσω μετά και εγγράφως. Θα δημοσιευθεί η Ευάντη. Θα το δημοσιεύσεις. Πολύ ενδιαφέρον. Ο κύριος Ξενοφών Κοντιάδης είναι καθηγητής συνταγματικού δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Έχει το λόγο. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ θερμά τις εκδόσεις Επίκεντρο και το Θανάση Διαμαντόπουλο για την πρόσκληση σε αυτήν την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και θα ήθελα να ξεκινήσω
με ένα σύντομο οφειλόμενο έπαινο στο συγγραφέα, αγαπητό συνάδελφο και φίλο Θανάση Διαμαντόπουλο, για τα 7 πρώτα τομίδια που έχουμε στα χέρια μας, για ένα έργο που κατά τη γνώμη μου επιτυγχάνει να αφηγηθεί και να αναλύσει με γλαφυρότητα τα γεγονότα, τους πρωταγωνιστές, τις αιτιώδεις σχέσεις κατά την περίοδο 1910-1974. Εκ πρώτης όψεως, το έργο αυτό απευθύνεται στο μη ειδικό. Όμως, στην πραγματικότητα πρόκειται για μικρές μονογραφίες που καταφέρνουν να συνδυάσουν την παιδαγωγική λειτουργία με μια διεισδυτική ματιά στις διαιρετικές τομές που διατρέχουν την Ελλάδα καθ' όλη την επίμαχη περίοδο. Και νομίζω ότι μέσα στο εξαιρετικά πλούσιο έργο, το επιστημονικό έργο του Θανάση Διαμαντόπουλου, αυτοί οι 7 τόμοι έχουν μια ξεχωριστή θέση, αφού συμπυκνώνουν με συστηματικό και ευσύνοπτο τρόπο ένα μεγάλο μέρος αυτού του έργου. Θεωρώ ότι η απόψινή εκδήλωση, και ελπίζω να έχω δίκιο, αποτελεί μια γέφυρα ανάμεσα σε αυτούς τους 7 πρώτους τόμους και τους 4 προαναγγελθέντες που έπονται, δηλαδή ανάμεσα στην περίοδο 1910-1974 και τη μεταπολιτευτική περίοδο μέχρι τις μέρες μας. Άρα η σημερινή συζήτησή μας προσθέτει δίπλα στο αναλυτικό εργαλείο των διαιρετικών τομών ένα δεύτερο άξονα προβληματισμού, αυτόν της ανθεκτικότητας της δημοκρατίας, της ανθεκτικότητας των δικαιοκρατικών θεσμών, της ανθεκτικότητας του συντάγματος, ενδεχομένως θα έλεγα, με βάση όσα προανέφερε ο κύριος Χατζηβασιλείου, την ανθεκτικότητα του ίδιου του πολιτεύματος. Κατά τη διαστολή, βέβαια, προς την ευάλωτη δημοκρατία της περίοδου που εξετάζουν τα 7 πρώτα βιβλία. Και πράγματι, η τρίτη ελληνική δημοκρατία έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα ανθεκτική, παρά τις διχαστικές πολλώσεις που τη διατρέχουν και τις οποίες είμαι βέβαιος ότι θα αναδείξει εξίσου ενεργός ο Θανάσης Διαμαντόπουλος στους επόμενους τόμους. Τι σημαίνει ανθεκτικότητα? Πώς αντιλαμβάνομαι την έννοια της ανθεκτικότητας? Σημαίνει, σύμφωνα με έναν ορισμό ο οποίος χρησιμοποιείται όχι μόνο στις κοινωνικές επιστήμες αλλά και στις θετικές επιστήμες, την ικανότητα ενός συστήματος και των μερών που το απαρτίζουν να προβλέπουν, να προσαρμόζονται ή να ανακάμπτουν από τις επιπτώσεις εν δυνάμει επικίνδυνων γεγονότων κατά τρόπο άμεσο και αποτελεσματικό, διασφαλίζοντας τη διατήρηση, την αποκατάσταση ή τη βελτίωση των δομών και των ουσιωδών λειτουργιών τους. Αυτός είναι λοιπόν ένας ορισμός που αναφέρεται στην ικανότητα προσαρμογής σε μεταβαλλόμενες συνθήκες, εκπληρώντας ταυτόχρονα τους θεμελιώδεις σκοπούς ενός συστήματος ή οργανισμού και συνιστά το κυριότερο γνώρισμα της ανθεκτικότητας. Στην προκειμένη περίπτωση, της ανθεκτικότητας του πολιτικού συστήματος, της ανθεκτικότητας της δημοκρατίας. Αυτή την έννοια έχουμε επιχειρήσει να την αξιοποιήσουμε και στο πεδίο του συντάγματος και της δημοκρατίας. Όταν λοιπόν τίθεται αντιμέτωπη με σοβαρές κρίσεις, μια ανθεκτική δημοκρατία έχει την ικανότητα να υποδέχεται αυτά τα απρόβλεπτα γεγονότα, να προσαρμόζεται στις συνθήκες αυτές, στην κρίση, την οικονομική κρίση, την πολιτική κρίση, την αξιακή κρίση, την ανθρωπολογική που προανέφερε ο εκδότης μας, χωρίς να καταλύεται. Και αντίστοιχα ένα ανθεκτικό σύνταγμα προσαρμόζεται χωρίς να συρρυκνώνεται η κανονιστικότητά του. Τώρα, το κρίσιμο ερώτημα εδώ είναι ποια είναι ακριβώς τα στοιχεία που επιτρέπουν σε μια δημοκρατία ή σε ένα σύνταγμα να επιδείξουν ανθεκτικότητα, ενώ σε κάποια άλλα προκαλούν την κατάρρευση των δημοκρατικών και των δικαιοκρατικών θεσμών. Τι επηρεάζει δηλαδή την ικανότητά τους να αφομοιώσουν νέα δεδομένα και να ανακάμψουν από εξωτερικά πλήγματα, αποτρέποντας την κατάλυσή τους ή την παραβίασή τους? Γιατί λοιπόν από το 1915 μέχρι το 1974, επί 59 χρόνια, η Ελλάδα βίωσε ένα καθεστώς μόνιμης πολιτιακής ανομαλίας και πολιτικής κρίσης με μικρά φωτεινά διαλύματα, ενώ μετά το 1974 τα πλήγματα αυτά, τα πλήγματα που δέχεται δηλαδή η Δημοκρατία και το Σύνταγμα, δεν οδηγούν σε κατάρρευση? Γιατί τέτοια πλήγματα υπήρξαν και υπάρχουν και σήμερα θα έλεγα ότι έχουν ενταθεί ακόμη περισσότερο. Το θέμα βέβαια είναι τεράστιο. Δεν μπορώ να επεκταθώ σε βάθος. Δεν σας απειλώ, κύριε Μανδραβέλη, με μια εκτενή αναφορά σε αυτά τα μεγάλα θέματα. Θα ήθελα μόνο να επισημάνω ότι δεν πρόκειται μόνο για ένα ελληνικό φαινόμενο. Άρα, οποιαδήποτε
σχετική ανάλυση οφείλει να αξιοποιήσει και τη συγκριτική μέθοδο, να προσεγγίσει την κρίση της δημοκρατίας κατά το Μεσοπόλεμο, να δει τι ακριβώς συνέβη σε πάρα πολλές χώρες τότε με την κατάρρευση της δημοκρατίας. Δεν ήταν μόνο ελληνική λοιπόν η παρέκβαση και η παρέκκληση από τους δημοκρατικούς θεσμούς, αλλά βέβαια και τις μεταπολεμικές ιδιαιτερότητες στο πλαίσιο του ψυχρού πολέμου. Θα προσπαθήσω στον χρόνο που έχω, στον υπόλοιπο χρόνο που έχω, να σταθώ λίγο περισσότερο στα πλήγματα που δέχεται η δημοκρατία μας τα τελευταία χρόνια. Από το 2015, που νομίζω ότι βιώνει μια διαρκή θεσμική κρίση, μπορούμε να εντοπίσουμε κάποια ορόσημα σε αυτή τη διαδρομή, τα οποία αναδεικνύουν διαφορετικές όψεις της θεσμικής κρίσης. Το πρώτο είναι, κατά τη γνώμη μου, ασφαλώς το αντισυνταγματικό και αντιδημοκρατικό δημοψήφισμα του Ιουλίου του 2015. Το οποίο προκηρύχθηκε χωρίς να δοθεί στοιχειώδης χρόνος διαβούλευσης, με ένα ερώτημα αμφίσιμο και με μια έκβαση βέβαια που χάρισε στην αγγλική γλώσσα μια νέα λέξη, την κολοτούμπα. Είχε όμως, κατά τη γνώμη μου, πολύ δυσμενείς συνέπειες για τη δημοκρατία στη χώρα μας. Ένα δεύτερο ορόσημα ήταν το εγχείρημα ελέγχου των μέσων μαζικής ενημέρωσης, με την περίφημη υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών, που τελικά κατέρευσε μετά από μακρά, σκληρή και θα έλεγα σε ορισμένα σημεία και βρώμικη διαδικασία στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, όσον αφορά τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν προσπαθώντας να το επηρεάσουν. Και μέσα από αυτή τη δικαστική περιπέτεια έγιναν πλήρως ορατές οι παρεμβάσεις που επιχειρεί η κυβέρνηση αυτή στη δικαστική εξουσία με μετερχόμενη μεθόδους που δεν αρμόζουν σε ένα δημοκρατικό κράτος δικαίου. Ένα τρίτο ορόσημο αποτελεί το σκάνδαλο Νοβάρτης. Η παραπομπή στη δικαιοσύνη πρώην πρωθυπουργών και υπουργών, έχουμε και παρόντες παραπεμφθέντες εδώ, με ένα κατηγορητήριο που βασίστηκε αποκλειστικά σε καταθέσεις προστατευόμενων μαρτύρων, χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία όπως κοινής λογαριασμών, διακίνηση μαύρου χρήματος ή κάτι το οποίο θα μπορούσε να θεμελιώσει και να στοιχειοδοτήσει τις κατηγορίες. Και όταν βέβαια οι ανώνυμοι μάρτυρες αποκαλύφθηκαν και ισχυρίστηκαν ότι δέχτηκαν πιέσεις για να ενοχοποιήσουν πολιτικά πρόσωπα, αυτό το σκάνδαλο έχει λάβει τις αντίστροφες, θα έλεγα, διαστάσεις. Όμως τελικά, μιλώντας για ανθεκτικότητα της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, θα έλεγα ότι ούτε το αντισυνταγματικό δημοψήφισμα του 2015, ούτε η επιχείρηση χειραγώγησης του τηλεοπτικού χώρου, ούτε η διάτριτη ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής, που τώρα βλέπουμε να επανέρχεται και να επαναλαμβάνεται με άλλες διαδικασίες, ήταν η αποκορύφωση της διαρκούς αυτής θεσμικής κρίσης. Αυτό που περισσότερο, κατά τη γνώμη μου, πληγώνει τους θεσμούς και την αντοχή τους είναι η καθημερινή απροκάλυπτη δημόσια προσβολή της δικαιοσύνης από την κυβερνητική εξουσία, με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς, και όχι μόνο της δικαιοσύνης, με εξωθεσμικές παρεμβάσεις, με επιλογές που έχουν υψηλή συμβολική σημασία, όπως ήταν, επί παραδείγματι, ο διορισμός της Πρόεδρου του Αερίου Πάγου ως νομική συμβούλου του Πρωθυπουργού την επόμενη της αφιπηρέτησής της, όπως είναι ακόμα και το πιο πρόσφατο, το σημερινό, θα έλεγα, παράδειγμα της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων, αυτό που στα αγγλικά λέγεται packing, η προσπάθεια δηλαδή αλλίωσης της σύνθεσή της με την πρόσθεση νέων μελών, ένα packing το οποίο συνδυάζεται με μια άλλη αγγλική κλέση, έναν άλλο όρο που χρησιμοποιείται στην αγγλική, τον όρο pink washing. Τι σημαίνει pink washing? Χρησιμοποιούμε δικαιώματα ευάλωτων ομάδων, εδώ της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ, ως δήθεν δημοκρατική και δικαιοκρατική ευαισθησία, ακριβώς για να πετύχουμε ένα άλλο αποτέλεσμα. Αυτό δηλαδή του packing που προανέφερα. Όλα αυτά λοιπόν, τελευταίο ξαναλέω αυτό το παράδειγμα της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων, αποτελούν προσβολές των θεσμών. Το ερώτημα είναι λοιπόν, πού οδηγεί αυτή η διαρκής κρίση των θεσμών που βιώνει η χώρα επί 4 χρόνια και πώς συνδέεται με τα βιβλία που αποτελούν την αφορμή για τη σημερινή συζήτηση? Κινδυνεύει το κράτος δικαίου? Απειλείται η δημοκρατία? Η απάντησή μου είναι απολύτως αρνητική. Οι θεσμοί έχουν δεχθεί ισχυρά πλήγματα, αλλά επέδειξαν ανθεκτικότητα. Η χώρα δεν κινδυνεύει, νομίζω, να μετατραπεί ούτε σε Πολωνία, ούτε σε Ουγγαρία, ούτε σε Βενεζουέλα, παρόλο που τα πλήγματα αυτά εις βάρος των θεσμών, σε συνάρτηση με την οικονομική κρίση, από την οποία προσωπικά δεν βλέπω ορατή την έξοδο ακόμα, έχουν προκαλέσει μια βαθιά δυσφημία των πολιτών, ιδιαίτερα των νέων, και αυτή η αποστασιοποίηση από την πολιτική και τους δημοκρατικούς θεσμούς ή η απόρριψή τους από τους πολίτες είναι ένας κίνδυνος με άδειλες και πάρα πολύ σοβαρές επιπτώσεις. Το βιώνω καθημερινά συζητώντας και με τους φοιτητές μου, οι οποίοι
για παράδειγμα, την επόμενη του δημοψηφίσματος μου είπαν ότι δεν θα άλλαζαν στο ναι ή στο όχι την ψήφο τους, απλά δεν θα πήγαιναν, δεν θα προσήρχονταν στις κάλπες. Και αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο σοβαρό πλήγμα που δέχεται η δημοκρατία μας τα τελευταία χρόνια. Περνάω σε ένα τελευταίο σημείο, κύριε Μανδραβέλη. Νομίζω ότι το πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε κρίση όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, αλλά εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία. Πολύ πριν ή λίγο πριν εκδηλωθεί η οικονομική κρίση. Με ανθεκτικότητα των θεσμών δεν θα έχει πια τόση σημασία αν οι πολίτες χάσουν τελικά την εμπιστοσύνη τους προς τους θεσμούς αυτούς. Η ευθύνη βαραίνει κυρίως εκείνους που με το λόγο και τις πράξεις τροφοδοτούν αυτή τη θεσμική κρίση επίμονα και διαρκώς. Όμως, και εδώ γυρίζω στα βιβλία του Θανάση Διαμαντόπουλου, η υπέρβαση της κρίσης προϋποθέτει να κατανοήσουμε ποια ήταν τα γενεσιωρικά της αίτια. Η ελληνική κρίση δεν προέκυψε εν μία ανοιχτή, ούτε θα αρκούσαν για να ξεπεραστεί τα διαδοχικά μνημόνια και οι μεταρρυθμίσεις. Κατ' ουσίαν αποτελεί τμήμα μιας ιστορικής πορείας, μιας διαδρομής που έχει αφετηρία ήδη τα πρώτα βήματα του ελληνικού κράτους, τη διαμάχη μεταξύ δυτικόστροφων και κοινοτιστών, που έκτοτε έχει λάβει ποικίλες μορφές, όπως η πιο πρόσφατη ανάμεσα σε εξυγχρονιστές και λαϊκιστές. Νομίζω είναι εντυπωσιακό πώς οι παραλληλισμοί, συγκρίσεις και αναγωγές μπορούν να γίνουν ανάμεσα στη σημερινή κρίση και σε γεγονότα, παθογένειες ή διλήμματα του παρελθόντος, πολλά από τα οποία αναλύονται με γλαφυρότητα στα 7 πρώτα αυτά τομίδια. Οι χρεοκοπίες του 1893 και του 1932, η επίμονη αναζήτηση αντιβάρων απέναντι στις υπερεξουσίες του βασιλιά, αργότερα του Προέδρου της Δημοκρατίας, σήμερα του Πρωθυπουργού, η ένταση μεταξύ δικαστικής και πολιτικής εξουσίας αποτελούν προβλήματα που παραπέμπουν σε διαχρονικές συζητήσεις με εξίσου εντασιακούς όρους. Και αυτόν ακριβώς το διαχρονικό προβληματισμό συμπυκνώνουν ανάγλυφα τα 7 τομίδια του Θανάση Διαμαντόπουλου. Άρα, και κλείνω με αυτό, το έργο του Θανάση Διαμαντόπουλου δεν είναι απλώς μία μελέτη πολιτικής και ιστορίας, είναι ένα εγχείρημα εξήγησης της πολιτικής, κοινωνικής και θεσμικής διαδρομής που μέσα από εθνικούς θριάβους και καταστροφές, πολιτικούς νεωτερισμούς και διαψεύσεις κατέληξε σε αυτό το ιδιότυπο καθεστώς υποτέλειας που βιώνει σήμερα η χώρα. Και το τελικό ερώτημα που υποθέτω ότι θα θέσει στα επόμενα 4 τομίδια που θεωρώ ότι πρέπει να τα γράψεις, Θανάση, είναι τι προκάλεσε ύστερα από 35-40 χρόνια υποδειγματικής λειτουργίας του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος την αναβίωση κάποιων από τους παλιούς μας δαίμονες και έχει οδηγήσει τη χώρα στα πρόθυρα της καταστροφής. Νομίζω, εδώ βέβαια και η άποψη του Ευάγγελου Βενιζέλου είναι πολύ σημαντική, ότι η φαινομενική τήρηση της συνταγματικής τάξης, φαινομενική ξαναλέω, μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1974, εμφανίζεται εξίσου επικίνδυνη, αφού στην πράξη η ελληνική πολιτεία χαρακτηρίζεται από σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στη θεσμικά ηθελημένη και την πραγματική λειτουργία του κράτους. Αυτή η διάκριση μεταξύ θεσμικά ηθελημένης και πραγματική λειτουργίας αποτελούσε το κριτήριο που χρησιμοποιούσε ο Δημήτρης Τσάτσος για να θεμελιώσει την έννοια της αξιοπιστίας, την αρχή της πολιτικής αξιοπιστίας. Την πραγματική λειτουργία λοιπόν του κράτους και των πολιτικών κομμάτων. Και για αυτές τις αποκλίσεις ασφαλώς η πολιτική τάξη φέρει ένα σημαντικό μερίδιο ευθύνης στη χώρα μας. Αν υπάρχει όμως, και τελειώνω με αυτή τη φράση, μία κρίσιμη διαφορά ανάμεσα στις παρελθούσες περιόδους κρίσης και τη σημερινή, αυτή εντοπίζεται στη μεταβολή της κυριαρχίας των εθνικών κρατών σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης και περιφερειακής και ευρωπαϊκής ενοποίησης, στη συγκρότηση υπερεθνικών οργανισμών που οργανώνουν παράλληλες συνταγματικές τάξεις σε ένα νέο, ευρύτερο θεσμικό περιβάλλον που υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα. Άρα το πρόβλημα δεν περιορίζεται στο αν η χώρα θα κατορθώσει να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα και το δημόσιο χρέος, αλλά αν θα πετύχει να προσαρμόσει την οικονομία, το κράτος και τους θεσμούς στα νέα δεδομένα, τηρώντας ταυτόχρονα τις συνταγματικές εγγύησεις του δημοκρατικού και κοινωνικού κράτους δικαίου και συμμετέχοντας επίσης όρες στη διαμόρφωση αυτών των συμπολιτιακών υπερεθνικών μορφωμάτων του σύγχρονου κόσμου. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο κλείνω κάπως παρεμφερός με όσα
είπε κλείνοντας και ο προηγούμενος ομιλητής. Σας ευχαριστώ πολύ. Να επαναλάβω την παράκληση, μήπως υπάρχει δυνατότητα να προσθεθούν κάποιες καρέκλες. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα απ' έξω. Τελείωσαν. Τόσους που έχει προσλάβει που να μείνουν καρέκλες. Λοιπόν, ευχαριστώ και τον κύριο Κοντιάδη. Για το ΣΥΡΙΖΑ έλεγα. Μην με κοιτάτε, κύριε Βαλιάτη. Δεν μείναν καρέκλες, προσέλαβε όλους. Λοιπόν, ευχαριστώ και τον κύριο Κοντιάδη για την περιεκτική του ομιλία. Κρατώ την αισιόδοξη ματιά του ότι δεν θα γίνουμε ούτε Βενεζουέλα, ούτε Πολωνία κτλ. Βεβαίως κινδυνεύουμε να μείνουμε Ελλάδα σε αυτήν την κατάσταση στασιμοχρεοκοπίας στην οποία βρισκόμαστε τα τελευταία χρόνια. Και γι' αυτό ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος του ΝΟΥΔΟΥ, θα μας πει τι θα κάνετε γι' αυτό, κύριε Χατζηδάκη. Πριν από τι θα κάνουμε γι' αυτό και τι θα κάνουμε όλοι οι Έλληνες, πρέπει να κάνουμε όλοι οι Έλληνες μαζί γι' αυτό, θέλω να ευχαριστήσω τον Θανάση Διαμαντόπουλο για την τιμητική για μένα πρόσκληση να είμαι σήμερα εδώ. Τον διαβάζω από τότε που ήμουν φοιτητής, διαβάζω τα άρθρα του, τις μελέτες του και είναι ακόμα μεγαλύτερη τιμή ότι έχουμε σήμερα μπροστά μας ένα τόσο πραγματικά εκλεκτό ακροατήριο. Ο Θανάσης έχει κάνει μια φιλόδοξη προσπάθεια. Πρώτα απ' όλα διότι καταπιάνεται με μια εκτεταμένη περίοδο η οποία όμως είναι πυκνή ιστορικά. Στην Ελλάδα, όπως ξέρουμε, παράγουμε περισσότερα γεγονότα από αυτά που μπορούμε να αφομοιώσουμε, να καταναλώσουμε. Το δεύτερο είναι ότι αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο με έναν τρόπο μη συμβατικό, δηλαδή την εξετάζει από την πλευρά των διαιρέσεων, που δυστυχώς βέβαια είναι συχνές και γι' αυτό του επιτρέπει να γράφει τόσους πολλούς τόμους μόνο για ένα θέμα, για τις διαιρέσεις. Και ο τρίτος λόγος είναι ότι ο Θανάσης Διαμαντόπουλος δεν πάει να δείξει γνώσεις σε βάθος και να πουλήσει με την κακή έννοια επιστημοσύνη, αλλά γράφει ένα βιβλίο με απλότητα, το οποίο, πολλά βιβλία, 7 τομίδια είναι μέχρι στιγμής, με απλότητα που επιτρέπει στον όποιο αναγνώστη και σε μη πολιτικοποιημένους να τα διαβάσουν με άνεση και χωρίς να βρουν λέξεις πομπόδεις οι οποίες υπογραμμίζουν απλά και μόνο την σπουδαιότητα ή τελικά την κενότητα του συγγραφέα. Ακολουθεί το δρόμο της απλότητας και πραγματικά θέλω να του δώσω συγχαρητήρια γι' αυτό. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάω σε αυτό που είπε ο Θανάσης στην περίοδο από το 1974 και μετά στη μεταπολίτευση για να κάνω τις συγκρίσεις. Θέλω να κάνω, Θανάση, μόνο δύο σκέψεις που τις έκανα διαβάζοντας αυτούς τους 7 τόμους και θεωρώ ότι έχουν μία κάποια αξία. Η πρώτη σκέψη έχει να κάνει με τη σημασία του να είναι κανείς νυφάλιος στις προσεγγίσεις του. Στην Ελλάδα είμαστε πολύ του άσπρου και του μαύρου. Το βλέπω στη Βουλή, το βλέπω στη Βουλή, το βλέπω στην τηλεόραση, το βλέπω στους φίλους μου, το βλέπω στο γραφείο μου. Το απόλυτο καλό, το απόλυτο κακό, δεν υπάρχει μεσαίος δρόμος, δεν υπάρχει γκρίζο, δεν μας συγκινεί το μεσαίο, δεν μας αρέσουν οι αποχρώσεις. Αυτό δεν μας επιτρέπει να αποτιμούμε το παρελθόν με ψυχραιμία και δεν μας επιτρέπει και να χαράζουμε το μέλλον με την αντίστοιχη σοφία. Το έχουμε πληρώσει πανάκριβα. Ο Θανάσης το αποφεύγει στα βιβλία του και γι' αυτό έκανα αυτήν τη σκέψη. Έχω σημειώσει εδώ, για παράδειγμα, την περίπτωση του Ελευθερίου Βενιζέλου, που ενώ φυσικά ο Θανάσης τον παρουσιάζει εκτεταμένα για την ιστορική του συνεισφορά, δεν διστάζει να καταγράψει και τα αρνητικά στοιχεία της διακυβέρνησής του την περίοδο 17-19. Έκανε ήδη αναφορά προηγουμένως στην εισαγωγική του τοποθέτηση. Καλό είναι λοιπόν, δεν το λέω για τον Βενιζέλο, το λέω για όλους τους πολιτικούς και για όλα τα θέματα, τα ιστορικά που μας απασχολούν στον τόπο και για όλη τη συζήτηση την πολιτική που κάνουμε, να αποφεύγουμε τα άκρα και τις ακρότητες, γιατί αυτή η χώρα τα έχει πληρώσει πανάκριβα. Πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση, συναφής με την πρώτη. Ο διχασμός, το είπα και πριν, 7 τόμους έγραψε ο άνθρωπος για το διχασμό.
για τις διαιρέσεις. Είναι εντυπωσιακή η ροπή των νεοελλήνων στο διχασμό. Ο εμφύλιος πόλεμος τα λέει όλα, δεν θα χρειαζόταν να πω κάτι άλλο. Αλλά είδα στη σελίδα 116 ένα απόσπασμα από την εξαιρετική αργό του Γιώργου Θεοτοκά, στο οποίο περιγράφεται πως οι μεν βενιζελικοί έλεγαν ότι οι αντιβενιζελικοί είναι άλλη φυλή, ενώ οι αντιβενιζελικοί έλεγαν ότι οι βενιζελικοί είναι πραγματική νόσος της οποίας το μικρόβιο, όπως και του καρκίνου, δεν ανεβρέθη εις αίτη. Δυστυχώς, αυτοί ήμασταν σίγουρα και σε κάποιο βαθμό παραμένουμε. Ας βγάλουμε τα συμπεράσματά μας και ας δούμε πόσο αυτές οι προσεγγίσεις μας έχουν ωφελήσει. Έχουν ωφελήσει σίγουρα πρόσκαιρα κάποιους πολιτικούς. Πρόσκαιρα και αυτούς, γιατί στη συνέχεια τους ήρθε ένας βαρύς λογαριασμός. Αλλά σίγουρα το έθνος, σίγουρα την κοινωνία, αυτές οι διχαστικές προσεγγίσεις δεν έχουν ωφελήσει. Τελειώνω, Θανάση, με αυτές τις δύο σκέψεις και έρχομαι στο ερώτημά σου. Κυρίες και κύριοι, θα καταλάβετε την προστιθέμενη αξία της μεταπολίτευσης αν τώρα που θα κατεβαίνετε δείτε λίγο τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων εδώ στον ημιόροφο. Θα δείτε τίτλους όπως «Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Νικόλαος Πλαστήρας εις θάνατον». Δεν εκτελέσκει η ποινή, αλλά εν πάση περιπτώσει. «Ο λαός εναντίον των ανδρικέλων». «Ο στρατός ανέλαβε τας ευθύνας του». Και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα πρωτοσέλιδα συμπυκνώνουν ακριβώς ποια αλλαγή έγινε από το 1974 και μετά, όσο και να θέλουμε να μειώσουμε την αξία της στο πλαίσιο των γνωστών νεοελληνικών υπεραπλουστεύσεων. Και μιλάω φυσικά για τη βία, για τις πολιτικές διώξεις, τις παρεμβάσεις του στρατού και του παλατιού, την πλήρη απουσία σεβασμού στους θεσμούς, όλα αυτά τα οποία με πολύ εύστοχο τρόπο συμπυκνώνει ο Θανάσης Διαμαντόπουλος. Από το 1974 και μετά, από την τόσο απαξιωμένη την τελευταία περίοδο μεταπολίτευση, τι έγινε, έγιναν όλα σωστά? Όχι φυσικά. Φυσικά είχαμε διχασμό, φανατισμό από το 1974 και μετά, ένταση στο πολιτικό σκηνικό, λαϊκισμό, δημαγωγία, τα πληρώσαμε πανάκριβα, η χώρα ζούσε πάνω από τις δυνάμεις της στο οικονομικό πεδίο, γι' αυτό ξέσπασε και η κρίση που ξέσπασε όλα τα τελευταία χρόνια. Έχουμε μιλήσει αναλυτικά, εγώ τουλάχιστον δεν αισθάνομαι ότι τώρα για όλα αυτά έχω να πω κάτι παραπάνω. Δεν αθώνω καθόλου τη μεταπολίτευση. Άλλωστε οι χώρες εξελίσσονται με τη λογική που σας είπα προηγουμένως, ότι δεν πιστεύω ούτε στο μαύρο ούτε στο άσπρο. Δεν θα περιμένετε από μένα να σας πω ότι από το 1974 και μετά όλα καθαγιάστηκαν και όλα έγιναν τέλεια. Όχι, όχι. Αλλά για να δούμε. Με την αλλαγή του πολιτεύματος το 1974 μπήκε τέλος στις παρεμβάσεις του παλατιού και το νέο σύστημα, η προεδρευμένη δημοκρατία, σε γενικές γραμμές έχει λειτουργήσει ομαλά. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Συνεχίσαμε να έχουμε πρόωρες εκλογές, αλλά η πολιτική σταθερότητα ήταν ακόμα και μέσα στην κρίση πολύ μεγαλύτερη από ό,τι στο παρελθόν, ενώ η εναλλαγή κυβερνήσεων γίνεται χωρίς προβλήματα. Για να τρέξετε στη δεκαετία του 10, στη δεκαετία του 20, ακόμα και στη δεκαετία του 50 και του 60, για να δείτε τι γίνεται. Η Ελλάδα βρήκε το δρόμο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό μας έβαλε σε ένα κάποιο πλαίσιο. Μπορεί να μπήκαμε με δυστυχία. Μπορεί να ακολουθήσαμε κάποιες εξελίξεις και κάποιο πλαίσιο παρά τη θέλησή μας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κάποιες πρωτοβουλίες και κάποια φιλοσοφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένα βαθμό μας έχουν επηρεάσει.
Και φυσικά, μην το ξεχνάμε αυτό, έχουν κυβερνήσει πια στη μεταπολίτευση και οι τρεις ιστορικές παρατάξεις της χώρας. Και επομένως όλοι έχουμε δοκιμαστεί, δεν υπάρχουν αποθυμένα και κανένας δεν είναι πια εξιδανικευμένος. Όλοι έχουμε περιοριστεί στο ανθρώπινο μέτρο μας και όλοι κρινόμαστε για τα σωστά και για τα λάθη τα οποία έχουμε κάνει. Και φυσικά θέλω να πω και αυτό, είναι κάτι αντιδημοφιλές, δεν πρέπει να υποτιμούμε την οικονομική πρόοδο που είχαμε από το 1974 και μετά. Σας παρακαλώ να ανατρέξετε σε εκείνη την περίοδο. Προφανώς η Ελλάδα δεν ήταν μια χώρα καθημαγμένη, δεν λέω αυτό, αλλά δεν ήταν η Ελλάδα που βρέθηκε μπροστά στην κρίση το 2010. Δηλαδή το 1974 δεν υπήρχε, κυρίες και κύριοι, καν ηλεκτροδότηση σε όλη τη χώρα. Το να έχεις τηλέφωνο στο σπίτι σου ήταν συχνά ρουσφέτη. Τηλεοράσεις είχανε μόνο τα πιο πλούσια νοικοκυριά. Υπήρξε πρόοδος στη χώρα. Μην τα απαξιώνουμε όλα. Βεβαίως έγιναν πολλά με λάθος τρόπο. Το είπα προηγουμένως ότι η χώρα έζησε πάνω από τις δυνάμεις της. Υπερδανίστηκε. Δεν αθωώνω κανέναν. Αλλά όσο λάθος είναι να αθωώσουμε το πολιτικό σύστημα για αυτά τα λάθη, άλλο τόσο λάθος είναι να το ισοπεδώσουμε. Και θέλω να πω και κάτι. Με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρωταγωνιστεί σε όλη αυτήν την προσπάθεια απαξίωσης της περίοδου από το 1974 και μετά, που έχει και μια σειρά από άλλες μεταρρυθμίσεις, επειδή αναφέρθηκα σε κάποιες αλλαγές τις οποίες πρωταγωνίστησε η παράταξή μας, δεν θέλω να απαξιώσω και την απέναντι παράταξη, το ΑΣΕΠ, τα ΚΕΠ, διάφορες τέτοιες αλλαγές. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν απαξιώνει τα πάντα, αλλά ενώ απαξιώνει τη μεταπολίτευση, έχει πάρει τα περισσεύματα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Ψάξτε να βρείτε συνέπεια λόγων και έργων. Πώς νομιμοποιείσαι να απαξιώνεις μια περίοδο τόσων πολλών χρόνων την ώρα που, όχι τους πρωταγωνιστές, αλλά εν πάση περιπτώσει τη Β' Εθνική, εν πάση περιπτώσει, πώς να το πω, εκείνη της περίοδου την έχεις ενσωματώσει μέσα στην κυβέρνησή σου και στο μηχανισμό σου. Εν πάση περιπτώσει, αυτά ήθελα να πω για τη σύγκριση της προδικτατορικής περίοδου με την μεταπολίτευση. Έρχομαι στο σήμερα. Έρχομαι στο σήμερα για να θέσω ένα ερώτημα. Πρέπει να θεωρούμε δεδομένες τις κατακτήσεις της μεταπολίτευσης, συμπεριλαμβάνοντας και την τελευταία περίοδο. Δείτε, από το 10 και μετά η χώρα δίνει μία συνεχή μάχη. Θέλω να σταθώ στην περίοδο 12-14, γιατί είμαι μάρτυρας, δεν τα είδα απ' έξω. Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδος, κυρίες και κύριοι. Μέχρι το Νοέμβριο του 12, που χρειάστηκε να κάνουμε 72-72, όχι 71-72, προαπαιτούμενα, δεν ξέραμε εμείς που καθόμασταν σε υπουργικές καρέκλες αν η χώρα θα συνεχίσει να παραμένει στο ευρώ ή δεν θα παραμένει. Έμπαινα στο Υπουργείο μου μία στις τρεις μέρες και με μούτζωναν με προστασία αστυνομίας. Δεν ήταν καθόλου εύκολο, αλλά δεν το έχω καθόλου μετανιώσει επίσης, γιατί αισθάνομαι ότι έκανα το καθήκον μου απέναντι στην πατρίδα. Και κάναμε όλοι το καθήκον μας εκείνη την περίοδο απέναντι στην πατρίδα. Η Ελλάδα έμεινε όρθια, έμεινε στην Ευρωζώνη και μπορούσε να ακολουθήσει το δρόμο μιας κανονικής ευρωπαϊκής χώρας, αν δεν μεσολαβούσε ό,τι μεσολάβησε τον Ιανουάριο του 2015. Μια ψύχρεμη ιστορική αποτίμηση, είμαι βέβαιος ότι όποτε και να γίνει, σε αυτό το συμπέρασμα θα καταλήξει. Θα συμφωνήσουν εδώ και οι αριθμοί και οι άνθρωποι. Αντέξαμε λοιπόν. Μείναμε όρθιοι
Και μείναμε όρθιοι και με το ΣΥΡΙΖΑ και τον βοηθήσαμε χωρίς να ζητήσουμε ανταλλάγματα και πολύ καλά κάναμε το καλοκαίρι του 2015. Και ήμουνα εισηγητής συνειδητά του Τρίτου Μνημονίου μετά από ένα εσωκομματικό διάλογο που είχαμε στη Νέα Δημοκρατία, στον οποίο είχα υποστηρίξει ότι πάνω από το συμφέρον της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει το συμφέρον της Ελλάδας. Καλά κάναμε. Εκείνο που όμως θέλω να σημειώσω ότι ήταν θετικό λόγω του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι δοκιμάσαμε τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ στη διακυβέρνηση. Δοκιμάσαμε στην πράξη μια ακραία μορφή λαϊκισμού, είδαμε πού οδηγεί η ακραία πόλωση και τώρα πια μπορούμε ανετότερα να κάνουμε τις συγκρίσεις και να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Χρειαζόταν να το δοκιμάσουμε και αυτό. Ήταν το εθνικό μας αποθυμένο. Μας κόστισε κάτι παραπάνω, αλλά φαίνεται ότι δεν μπορούσε να αποφευχθεί. Και το ζήτημα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα. Θα πάνε όλα ομαλά με μια, όπως πιθανολογείται, νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλω να σας πω πόσο καλή είναι η Νέα Δημοκρατία, τι θα μπορούσε να σας πει ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας γι' αυτό. Θέλω να σας πω για τα δύο πράγματα που με ανησυχούν. Το πρώτο που με ανησυχεί και με ανησυχεί τρομερά είναι το brain drain. Θα σας πω τι θέλω να πω ακριβώς. Συζητάμε σαν να μην τρέχει τίποτα για το δημογραφικό. Θα μου πεις, δεν πρέπει να συζητάμε για το δημογραφικό. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ότι σε 20-30 χρόνια θα έχουμε γίνει 2-3 εκατομμύρια λιγότεροι. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε τις επιπτώσεις που θα έχει στην μεσομακροπρόθεσμη εξέλιξη των πραγμάτων της Ελλάδος. Δεν πρέπει να δώσουμε επιδόματα στις πολύτεκνες και στις τρίτεκνες οικογένειες. Όχι, φυσικά να τα συζητάμε. Αυτά είναι τεράστια σημασία θέματα. Αλλά πείτε μου, πόσο σημαντικό είναι το δημογραφικό σε αυτή του τη διάσταση σε σχέση με το ότι έχουν φύγει 400.000 Ελληνόπουλα και εάν δεν γίνει κάτι ριζικά διαφορετικό στον τόπο, θα φύγουν και τα υπόλοιπα και θα μείνουμε στην επόμενη πενταετία μια χώρα γερόντων. Αυτή είναι η ανησυχία μου. Αυτή είναι η ανησυχία μου. Και αυτή είναι η εθνική προτεραιότητα. Είμαστε σε μια άτυπη προεκλογική εκστρατεία. Το έλεγα και χτες σε μια αντίστοιχη εκδήλωση. Όπου και να πάω στο βόρειο τομέα, όπου και να πάω, από τη Νέα Ιωνία είσαμε την Κηφισιά και από του Παπάγου είσαμε τη Νέα Φιλαδέλφια. Παντού βρίσκω οικογένειες που τα παιδιά τους είναι στο εξωτερικό, δεν θέλουν τα παιδιά να γυρίσουν παρότι θέλουν οι γονείς, ή βρίσκω άλλες οικογένειες που τα παιδιά φεύγουν ή θα φύγουν τα επόμενα χρόνια και σήμερα ήρθαν και με βρήκαν κάποια παιδιά της ΔΑΠ στο γραφείο μου από το Πολυτεχνείο και μου είπαν ότι θα περιμένουμε 3 μήνες με εσάς και με τον Κυριάκο να δούμε τι θα γίνει. Τα αδέρφια μας έχουν φύγει στο εξωτερικό, θα φύγουμε και εμείς και δεν θα ξαναγυρίσουμε σε αυτή την τρελή χώρα. Αυτό δεν ξέρω, κύριε Πρόεδρε, αλλά όπως και να έχει το πράγμα, εγώ περιγράφω αυτό το οποίο μου λένε και το οποίο είναι πολύ σημαντικό και το λέω για να το ακούμε πρώτα απ' όλα εμείς τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, γιατί οι περιστάσεις, κυρίες και κύριοι, δεν είναι από τις συνηθισμένες. Είναι αυτό που λένε στα αγγλικά make or break. Δεν μπορεί, όπως είπε ο κύριος Χατζηβασιλείου, να σέρνεται η Ελλάδα και να έχουμε ένα μακροχρόνιο σούρσιμο της χώρας, ή θα πάμε πάνω ή θα πάμε κάτω, και να το αντιληφθούμε από τώρα. Και η δεύτερη μου ανησυχία έχει να κάνει με τον πυρήνα του βιβλίου, με το διχασμό. Κάποια στιγμή πρέπει να διδαχθούμε από τις τόσες αυτές πολλές δεκαετίες στις οποίες αναφέρεται ο κύριος Διαμαντόπουλος και να βγάλουμε όλοι τα συμπεράσματά μας. Θέλουμε να κάνουμε τη χώρα ένα απέραντο δικαστήριο? Θέλουμε, αντί να ασχολούμαστε εμείς οι πολιτικοί με την οικονομία, με την παιδεία, με την υγεία, να γίνουμε όλοι εισαγγελείς, συνήγοροι υπερασπίσεως και κατηγορίας και ούτω καθεξής? Τι θέλουμε? Πού την πάμε τη δουλειά, να το πω απλά? Τι είδους χώρα θέλουμε να γίνουμε?
Θέλουμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα από τους διχασμούς και τους εμφυλίους, να ξεπεράσουμε τα τραύματά μας, να μπούμε σε ένα καινούριο δρόμο όπως μπήκαν χώρες που είχαν παρόμοιο τραυματικό παρελθόν με εμάς και είναι πολλές στην Ευρώπη, ιδίως στο Νότο. Ή θέλουμε αιωνίως να πηγαίνουμε με το οδόντα αντί οδόντος. Εγώ δεν είμαι αυτής της σχολής και το λέω σαφώς. Ακριβώς με την ίδια λογική που είπα να ψηφίσουμε το τρίτο μνημόνιο, με την ίδια λογική είμαι υπέρ του να κάνει η χώρα ένα άλμα στο μέλλον με μια πραγματικά προοδευτική διάθεση. Βεβαίως το ταγκό απαιτεί δύο. Αλλά αν μη τι άλλο, λόγω της ιστορικότητας των στιγμών, εμείς πρέπει να κάνουμε το άνοιγμά μας και να έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας. Και αν η άλλη πλευρά δεν θέλει και θέλει για πάντα αυτό το κλίμα, ας αναλάβει τις ευθύνες της και ας ισχυρίζεται ότι είναι δήθεν προοδευτική παράταξη. Θα είναι προοδευτική παράταξη για γέλια με τέτοιου είδους αντίληψη. Ευχαριστώ πολύ. Αμήν. Κύριε Χατζηδάκη, αμήν. Τρεις μήνες πάντως δίνουν πάρα πολύ στην κυβέρνηση. Είναι τρεις μήνες και 20 χρόνια, κύριε Βενιζέλ. Δεν είναι τρεις μήνες. Αυτά τα παιδιά περιμένουν πολύ καιρό. Έχουν και αυτές τις ευθύνες τους. Λοιπόν, εσείς πόσο καιρό δίνετε? Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσουμε τώρα για τον ιστορικό χρόνο. Μάλιστα. Εδώ μετράμε με βάση το υπόδειγμα του Θανάση Διαμαντόπουλου από αιώνα και πάνω. Διότι όλες οι δεκαετίες αυτές είναι ο 20ος αιώνας και το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα. Και πίσω από αυτά κρύβεται το πολύ μεγάλο ιστορικό βάρος του 19ου αιώνα που τον έχουμε ξεχάσει στην μέχρι τώρα συζήτησή μας. Αρχίζω λοιπόν και εγώ από τον Θανάση Διαμαντόπουλο. Δεν είναι εύκολο να βρεις μια τέτοια σύνθετη προσωπικότητα όπως ο Θανάσης, ένας ολοκληρωμένος, όριμος βεβαίως, καταξιωμένος πολιτικός επιστήμονας, με στέρεη νομική παιδεία, με μεγάλη ευρύτητα γνώσεων, με μια πανοπτική ικανότητα που ασχολείται και με την ιστορία. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά την ιστορία των γεγονότων και είναι σε θέση να συνθέσει την ιστορία των καταστάσεων. Να ξεφύγει από αυτήν την γεγονοτολογική προσέγγιση και να μας παρουσιάσει μια μεγάλη σύνθεση. Διάλεξε ως μονάδα μέτρησης του ιστορικού χρόνου την δεκαετία, που είναι μια συμβατική διαίρεση, και βεβαίως επέλεξε ένα σχήμα το οποίο δεν είναι απλά και μόνο αφηγηματικά λειτουργικό, αλλά είναι και ουσιαστικό, που είναι οι μεγάλες τομές, οι διχασμοί, οι διαιρέσεις. Στην πραγματικότητα πρόκειται για τις συγκρούσεις που τροφοδοτούν την εξέλιξη της ιστορίας και το θέμα είναι αν αυτό συγκροτεί κόκκινα νήματα τα οποία διαπερνούν όλη την ελληνική ιστορία, όχι μόνο την πολιτική, αλλά την καθόλου ιστορία. Αυτό που έκανε ο Θανάσης και που ελπίζω να το συνεχίσει με τη βοήθεια του Πέτρου Πασαραντόπουλου και του Επίκεντρου είναι η συστηματική, επιστημονική, αλλά για το ευρύ κοινό προπαρασκευή του διανοητικού εορτασμού της επετείου των 200 ετών από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης, της Επανάστασης της Ανεξαρτησίας. Γιατί τα 200 χρόνια που θα γιορτάσουμε το 2021, δηλαδή πολύ σύντομα, είναι μια ευκαιρία αναστοχασμού και επαναξιολόγησης της εθνικής μας ταυτότητας, στην πραγματικότητα μια ευκαιρία ανασυγκρότησης της εθνικής μας αυτοσυνειδησίας, υπό συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες, γιατί απεδείχθη τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 10 δύσκολα χρόνια, όχι μόνο στην Ελλάδα, αποδεικνύεται στην Ευρώπη συνολικά, σχεδόν σε όλες τις χώρες, σε όλες τις κοινωνίες, ότι τίποτα δεν είναι οριστικό, τίποτα δεν είναι δεδομένο, δεν υπάρχει κανένα τέλος της ιστορίας. Όλα μπορεί να τεθούν επιτάπητος, να αμφισβητηθούν και μπορεί να έχουμε πολύ σημαντικές οπισθοχωρήσεις.
Το ερώτημα λοιπόν στην πραγματικότητα είναι εάν τώρα λίγο πριν τον εορτασμό των 200 ετών από την Επανάσταση και μετά από 10 χρόνια δύσκολων οικονομικών μέτρων και σημαντικών αλλαγών στις πολιτικές και κοινωνικές αντιλήψεις και στην κοινωνική διαστρωμάτωση. Είμαστε ικανοί να ξεπεράσουμε τα αταβιστικά φαινόμενα στην ελληνική κοινωνία, στο ελληνικό πολιτικό σύστημα και στο ελληνικό κράτος. Αν το έθνος είναι ένας οργανισμός, ο οργανισμός αυτός εμφανίζει αυτόν τον πολύ περίεργο αταβισμό. Υπάρχουν ορισμένα γενετικά χαρακτηριστικά που επανέρχονται από γενιά σε γενιά. Άρα πρέπει να δούμε αν αυτό μπορούμε να το ξεπεράσουμε ή πώς μπορούμε να το οργανώσουμε ώστε να αποφύγουμε μείζονες κρίσεις. Η προσέγγιση μας συνεπώς είναι εκ των πραγμάτων πολυεπίπεδη, γιατί ούτως ή άλλως βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια χώρα η οποία δεν αποκλίνει σε πολύ σημαντικό βαθμό από το ευρωπαϊκό πρότυπο, αλλά γεννήθηκε με ένα γενετικό τραύμα. Γεννήθηκε ενώ ιτήθηκε στρατιωτικά ως προτεκτοράτο, αλλά με έναν εθνικό μύθο που την έκανε να πιστεύει πάντα ότι είναι μια κυρίαρχη χώρα. Αυτή η σύγκρουση ανάμεσα στην υπερήφανα και ένδοξα κατακτηθήσα κυριαρχία και τον ρεαλισμό του συσχετισμού των δυνάμεων σε όλα τα επίπεδα, αυτή η σύγκρουση, έρχεται και επανέρχεται και είναι στην πραγματικότητα το μεγάλο πρόβλημα, διαρθρωτικό πρόβλημα της Ελλάδας που ποτέ δεν μπόρεσε να ξεπεράσει, ούτε κοινωνικά, ούτε εθνικά, ιδεολογικά, αξιακά. Και γι' αυτό προσπάθησε να βρει παρακαμπτηρίους οδούς. Γι' αυτό οργανώθηκε η Ελλάδα ως κράτος, ως κοινωνία, ως οικονομία, πάντα σε δύο επίπεδα. Ένα επίπεδο άτυπο και ένα επίπεδο τυπικό. Πάντα υπήρχε το κράτος και ένα είδος παρακράτους, πάντα υπήρχε η οικονομία και η παραοικονομία, πάντα υπήρχε το Σύνταγμα με την έννοια της ένομης τάξης του κειμένου και έντονα παρασυνταγματικά φαινόμενα, είτε λόγω του δικαίου της ανάγκης, είτε λόγω ομών παραβάσεων που έπαιρναν τον χαρακτήρα της συνταγματικής μεταβολής ή της συνταγματικής πρακτικής. Πάντως υπήρχε αυτό το δεύτερο επίπεδο, το οποίο το έχουμε ζήσει υπό διάφορες εκδοχές από τον 19ο αιώνα μέχρι πολύ πρόσφατα, λίγο πριν την επιβολή της δικτατορίας της 21ης Απριλίου. Γι' αυτό κινούμαστε πάντα ως χώρα και σε δύο επίπεδα ιστορικού χρόνου. Έχουμε μία κίνηση στο επίπεδο της επιφάνειας, που είναι το επίπεδο της συγκυρίας, αλλά και το επίπεδο του βολονταρισμού του κοινωνικού και του πολιτικού, και σε ένα επίπεδο βάθους, όπου η κίνηση είναι πιο αργή, πιο σταθερή, αλλά τα δύο επίπεδα δεν συγχρονίζονται εύκολα. Και όταν το δεύτερο που προχωράει ταχύτερα προσκρούει σε προβλήματα και αναγκάζεται να σταματήσει, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί και να συγχρονιστεί με το επίπεδο των εξελίξεων εν το βάθη, δημιουργούνται πολύ σοβαρά προβλήματα. Υπάρχει μια επιπολαιότητα στις εξελίξεις, η οποία δημιουργεί ένα πρόβλημα αντίληψης του χρόνου. Ο χρόνος κινείται στα δύο επίπεδα με διαφορετικό τρόπο. Με έχει απασχολήσει πολύ αυτή η προσπάθεια του Θανάση να συνθέσει όλον τον 20ο και την αρχή του 21ου αιώνα με αυτόν τον τρόπο, και προσπάθησα και άλλη φορά να παρουσιάσω μια υπόθεση για το σχήμα το ερμηνευτικό που θα μπορούσε να καλύψει όλη του την ανάλυση.
Είπα λοιπόν πέρσι σε μια αντίστοιχη συζήτηση με αφορμή πάλι το βιβλίο του Θεσσαλονίκη ότι επειδή οι συγκρούσεις που παράγονται, τα δίπολα που παράγονται στην ελληνική ιστορία είναι εντυπωσιακά πολλά, πρέπει να δούμε αν αυτά μπορούν με κάποιον τρόπο να συνδεθούν με έναν πιο κατανοητό τρόπο. Φανταστείτε τώρα πόσα δίπολα έχουμε, από πού να ξεκινήσουμε. Μωραΐτες ρουμελιώτες, στρατιωτική πολιτική, η απελευθερωμένη επίσημη κρατική επικράτεια και οι παροικίες, οι αυτόχθονες και οι ετερόχθονες, οι εξυγχρονιστές και οι παραδοσιοκράτες, η καθαρεύουσα και η δημοτική, η παλιά Ελλάδα και οι νέες χώρες, η αυτοκεφαλία και το πατριαρχείο, οι ντόπιοι και οι πρόσφυγες, η βασιλική και η βενιζελική, το κράτος των Αθηνών, το κράτος Θεσσαλονίκης, η αντίσταση και ο δοσυλλογισμός, το ΕΑΜ και οι άλλες αντιστασιακές οργανώσεις, το ΕΔΕΣ, η ΕΚΑΣ, η νομιμότητα και ο δυτικός προσανατολισμός σε σχέση με τον δημοκρατικό στρατό, την κυβέρνηση του Βουνού και την αμφισβήτηση του δυτικού προσανατολισμού της χώρας, οι νικητές και οι ιτημένοι του εμφυλίου πολέμου, η σύγκρουση ανάμεσα στο κράτος της δεξιάς και τον ανένδοτο, η δικτατορία των συνταγματαρχών και η αντίσταση. Και βέβαια φτάνει αυτό στο μνημόνιο-αντιμνημόνιο, στην υφέρπουσα σύγκρουση ορθολογισμού και ανορθολογισμού, στην πάντοτε παρούσα σύγκρουση σε όλη τη διάρκεια της ελληνικής ιστορίας ανάμεσα στον ή δυνατόν υπεύθυνο πολιτικό λόγο και εκδοχές λαϊκισμού, και φυσικά πάνω από όλα αυτά είναι η σύγκρουση η ανοιχτή και ανεπίλητη γύρω από το αν η Ελλάδα είναι μια χώρα που ανήκει στην Δύση ή έχει μια προνομιακή σχέση με την Ανατολή, έστω την καθημάς Ανατολή. Αυτή η σχέση Δύσης και Ανατολής τα εμπεριέχει όλα αυτά στην πραγματικότητα. Πώς μπορεί να βάλει κανείς σε τάξη όλη αυτήν την συγκρουσιακή, ας το πούμε έτσι, εξέλιξη της ελληνικής πολιτικής ιστορίας? Θα έλεγα ότι όλα αυτά θα μπορούσαμε να τα συνοψίσουμε σε μία σύγκρουση ολοκληρώσεων, όπως την έχω ονομάσει και το έχω θέσει υπό την εκτίμηση του Θανάση το σχήμα αυτό. Σύγκρουση ολοκληρώσεων σημαίνει ότι εμείς για όλους αυτούς τους λόγους, ως έθνος και ως κράτος, δεν μπορέσαμε ποτέ να εξισορροπήσουμε τον στόχο της εθνικής ολοκλήρωσης με τον στόχο της θεσμικής ολοκλήρωσης. Η θεσμική ολοκλήρωση υποτάχθηκε πάρα πολλές φορές στις ανάγκες της εθνικής ολοκλήρωσης. Είτε αυτή ήταν μια στρατηγική, όπως ήταν η στρατηγική που είχε ο Ελευθέριος Βενιζέλος σε πρόσδεση, σε άμεση σχέση με το στρατηγικό άρμα της Μεγάλης Βρετανίας, είτε αυτή ήταν μια αντίληψη απλοϊκή, απλουστευτική, επικίνδυνη, η πρόσδεση στο ξανθό γένος των Ρώσων ή στη Σοβιετική Μεγάλη Πατρίδα. Αυτή η αντίληψη για την εθνική ολοκλήρωση υπονόμευσε πάρα πολλές φορές μια στέρεη θεσμική εξέλιξη, παρά την πρώιμη εισαγωγή συνταγματικών, κοινοβουλευτικών και δημοκρατικών θεσμών. Η Ελλάδα έχει πρώιμα υιοθετήσει τον κοινοβουλευτισμό, έχει από το 1822 σύνταγμα και είναι από τις πρώτες χώρες που έχουν καθιερώσει την καθολική ψηφοφορία. Η δεύτερη στον κόσμο. Άρα πώς εξηγείται αυτό, γιατί δεν είμαστε ένα θεσμικά ολοκληρωμένο κράτος και γιατί έχουμε αυτές τις παθογένειες του πολιτικού συστήματος, του διοικητικού συστήματος και του δικαστικού συστήματος. Αλλά ακόμη και αν την σύγκρουση μεταξύ εθνικής και θεσμικής ολοκλήρωσης την δούμε ενιαία ως πολιτική ολοκλήρωση,
υπάρχει μία σύγκρουση της πολιτικής ολοκλήρωσης με την οικονομική ολοκλήρωση, την αναπτυξιακή ολοκλήρωση. Σε μία κοινωνία που δεν είναι διαστρωματωμένη με έναν κλασικό τρόπο. Έχει πολλές ιδιομορφίες, έχει μεγάλη κινητικότητα, έχει μεγάλες αποκλίσεις από το ευρωπαϊκό πρότυπο όλων των εποχών, από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Σε αυτό δε τώρα η κρίση και η κρίση μέσα στην κρίση των τελευταίων 4,5 ετών έχει προσθέσει την πλήρη αποδιάρθρωση της μεσαίας τάξης. Και έχεις μια κοινωνία χωρίς μεσαία τάξη, χωρίς λαχκοκαλιά, μια κοινωνία η οποία κινδυνεύει από τις επιθέσεις κοινωνικού αυτοματισμού που ενσυνείδητα κάνει η κυβέρνηση. Άρα η σύγκρουση μεταξύ πολιτικής ολοκλήρωσης από τη μια μεριά και οικονομικής ολοκλήρωσης είναι πάρα πολύ σημαντική για να κατανοήσουμε τις εξελίξεις, γιατί ποτέ δεν είχαμε μια οικονομική ολοκλήρωση με βάση τα κρατούντα ευρωπαϊκά μοντέλα. Είχαμε πάντα πολύ σημαντικές ιδιαιτερότητες, έναν εξαιρετισμό. Ο εξαιρετισμός, ο ελληνικός, δεν ξεκινάει από ζητήματα αξιακά, ιδεολογικά, από την Ορθοδοξία. Δεν υπήρχαν αυτά στον συνταγματικό λόγο του 19ου αιώνα. Υπήρχε μια χριστιανική αντίληψη για την Ευρώπη και για την Ελλάδα, όπως ακριβώς υπήρχε και στην Ευρώπη. Αυτή η ορθόδοξη ταυτότητα ως εξαιρετισμός είναι πολύ μεταγενέστερη, ας το πούμε, ανακάλυψη. Ο εξαιρετισμός ξεκινάει πρωτίστως από το γεγονός ότι έχεις ένα κράτος που προηγείται της κοινωνίας των πολιτών, ένα κράτος πρώιμο οργανωμένο και ένα κράτος που προηγείται της οικονομίας του. Και γι' αυτό υπάρχει μία σύγκρουση τελευταία τρίτη ανάμεσα στην κρατική ολοκλήρωση, η οποία είναι εδαφική, θεσμική, ολοκλήρωση της κρατικής ιδεολογίας που συνδέεται στην πραγματικότητα με την εθνική ταυτότητα και της κοινωνικής ολοκλήρωσης, γιατί εμείς δεν είχαμε ποτέ μια κοινωνία η οποία να έχει, ας πούμε, μια αυτόχθονα εξέλιξη ως κοινωνία των πολιτών, όπως συνέβη σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η σύγκρουση λοιπόν των ολοκληρώσεων μας ταλανίζει μέχρι σήμερα. Και αυτή θα μπορούσε να πει κανείς ότι έφτασε σε ένα σημείο το μης το 1974. Γιατί έγινε αυτό το 1974, τι άλλαξε? Άλλαξε καταρχάς το επίπεδο εμπειρίας, γιατί είχαμε ζήσει πάρα πολλά πράγματα και κυρίως είχαμε ζήσει τη δικτατορία. Άρα υπήρχε μια υιοθέτηση καθολική του δημοκρατικού αιτήματος, που δεν ήταν καθόλου αυτονόητο, και του δικαιοκρατικού, αλλά κυρίως άλλαξε το επίπεδο ανάπτυξης. Προσεγγίσαμε πιο πολύ στο αναπτυξιακό επίπεδο της Ευρώπης, της εποχής εκείνης, δηλαδή της Δυτικής Ευρώπης. Έγινε οριστική στρατηγική επιλογή υπέρ της Δύσης και του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της χώρας και υπήρξαν θώρακες θεσμικοί με την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αργότερα. Εδώ δοκιμάστηκαν τα πάντα. Δοκιμάστηκε μέχρι και η έξοδος από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ στην πρώτη φάση της μεταπολίτευσης. Δοκιμάστηκε και επιβεβαιώθηκε ένας προσανατολισμός υπό την πίεση του στρατιωτικού συσχετισμού δυνάμεων. Δηλαδή υπό την πίεση των εξελίξεων στο Κυπριακό και υπό την πίεση εξελίξεων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Γι' αυτό μπορεί να φαντασιώνεται η κοινωνία στο επίπεδο της επιπολαιότητας, στο επίπεδο δηλαδή της επιφανειακής κίνησης της ιστορίας, ότι μπορεί να μην είμαστε κλασικοί Ευρωπαίοι, αλλά έχουμε μια ιδιομορφία που αμφισβητεί το δυτικό πρότυπο, αλλά εν το βάθη είμαστε εκεί. Είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ από το 1952 στην πρώτη διεύρυνση. Είμαστε το πρώτο πειραματικό εργαστήριο του ψυχρού πολέμου με τον εμφύλιο πόλεμο και είμαστε και η χώρα η οποία πήγε με τη μεταπολίτευση στις βασικές δυτικές επιλογές. Αυτά όλα τώρα, ο αταβισμός
τα ξαναφέρνει στην επιφάνεια και τα έφερε στην επιφάνεια με τον χειρότερο τρόπο, δηλαδή με τον πιο βίαιο τρόπο, σε διάφορες φάσεις. Η βία που έβγαινε από τους πόρους της κοινωνίας στον εμφύλιο πόλεμο, με φαινόμενα τα οποία τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Ξαναβγεί και η βία στους αγανακτισμένους, στις πλατείες. Στο όνομα ποιου πράγματος? Στο όνομα της υπεράσπισης του κεκτημένου της μεταπολίτευσης. Δηλαδή, του εξαιρετισμού του ελληνικού, των ατυπιών ενός ειδικού φαινομένου που θέλουν να πιστεύουν ότι είναι η Ελλάδα, και σε αυτό πάνω ποιος καβάλισε? Καβάλισε το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων που εκφράζουν τον εθνικολαϊκισμό. Είτε έχουν μια αριστερή ταυτότητα καταγωγής, όπως συνέβαινε με το ΣΥΡΙΖΑ, είτε έχουν μια ακροδεξιά ταυτότητα με διαβαθμίσεις ακροδεξιάς. Από τους ΑΝΕΛ μέχρι τη Χρυσή Αυγή. Όλοι βγαίνουν. Πάνω και κάτω πλατεία. Και ο ιρασιοναλισμός όλων των εκδοχών. Από τον Σόρα μέχρι οποιονδήποτε θεωρεί ότι ψεκάζεται. Δεν είναι αυτό ένα φαινόμενο εντυπωσιακό? Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημά μας. Ελήθηκε κανένα τέτοιο πρόβλημα? Βλέπετε εσείς να έχει λυθεί? Να έχουμε επίγνωση? Και θα, εδώ έχω μια μικρή απόκληση από τον Κωστή, με τον οποίο συνήθως συμφωνούμε σε πάρα πολλά πράγματα. Και κυρίως στην οτροπία δηλαδή και στην αισθητική. Τι να αμνηστεύσεις? Η ομαλότητα που επεδείχθη, έχει παραδοθεί η κυβέρνηση τώρα? Έχουμε φτάσει σε εκείνη τη στιγμή? Αφήστε να φτάσουμε σε εκείνη τη στιγμή. Και τι θα προαναγγείλουμε, την αμνήστευση ποιου πράγματος? Να μας πούνε ότι προτείνουμε μια συναλλαγή, προτείνουμε να σταματήσει η έρευνα στο όνομα της νομιμότητας από την ανεξάρτητη δικαιοσύνη, για να μην κάνουμε εμείς έρευνα της νομιμότητας? Ποια, η ανεξάρτητη δικαιοσύνη? Όχι, δεν υπάρχει κανένα πολιτικό πρόβλημα. Εμείς θέλουμε να ισχύσουν οι θεσμοί, το κράτος δικαίου και η εγγυήση ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Αλλά δεν έχουμε ζήσει την εναλλαγή της εναλλαγής. Τώρα που αμφισβητήθηκε συνολικά το παλιό στο όνομα του νέου. Και γι' αυτό μπήκαμε στην κρίση μετά την κρίση, στην δευτερογενή κρίση. Μισό λεπτό, φοβάστε κάτι? Δεν φοβάμαι τίποτα. Εξηγώ ότι η χώρα τα 5 τελευταία χρόνια βιώνει μια δεύτερη κρίση, η οποία παρήχθη από το πρώτο εξάμηνο του 2015 και μετά, και άρα ξαναμετράμε τώρα χρόνια κρίσης, και η κρίση αυτή είναι οικονομική, αναπτυξιακή, κοινωνική, θεσμική, και είναι και κρίση εξωτερικής πολιτικής. Διότι δεν μου αρκεί να έχω μια κυβέρνηση, εμένα ως Έλληνα πολίτη, δεν μου αρκεί να έχω μια κυβέρνηση η οποία επενείται, επειδή, όπως έχω πει και άλλη φορά, επιδεικνύεται ως τρόπαιο υποταγής ενός δίθεν ριζοσπάστη, ο οποίος θα αμφισβητούσε την ευρωπαϊκή ορθοδοξία και τη δυτική στρατηγική, και επειδή του κόψαν το κεφάλι και το κρέμασαν βαλσαμωμένο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου του ΝΑΤΟ, τον επενούν από τον Πάπα μέχρι τον φιλόσοφο τον χθεσινό. Γιατί τον επενούν? Τι επενούν? Επενούν τη λογική του ανήκομεν στη Δύση του Κωνσταντίνου Καραμαλή? Επενούν την διαχείριση που έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος από την πρόταση την προεκλογική του 1981 για δημοψήφισμα σε σχέση με την παραμονή της Ελλάδος στο ΕΟΚ πήγε στα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα και αξιοποίησε όσο μπορούσε περισσότερο, στο έπακρο δηλαδή, τη συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Επενούν την διακινδύνευση. Την διακινδύνευση του δυτικού προσανατολισμού, του στρατηγικού προσανατολισμού της χώρας, και λένε, α, εντάξει, να υπετάγει. Αλλά δεν υπετάγει γλωσσικά. Διότι ο διπλασιασμός για τον οποίο σας μίλησα, όλων των επιπέδων, της επιπολαιότητας του ενός και του βάθους του άλλου, είναι παρόν. Με άλλη γλώσσα μιλάει στο ένα επίπεδο, με άλλη γλώσσα στο άλλο. Με την ίδια άνεση.
Και φτάνουμε τώρα στο ερώτημα για να συνοψίζω και αν τελειώνω. Έχουμε επανέλθει στην ασφάλεια καμίας κανονικότητας? Δηλαδή, πρόκειται να αναδειχθεί καμία κυβέρνηση η οποία είναι ελεύθερη καταναγκασμών και ως ουσιαστικά ισότιμη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα στην δυτική οικονομία θα χειριστεί την πορεία της χώρας? Η χώρα είναι εχμάλωτη δημοσιονομικά, χρηματοπιστωτικά, χρηματοδοτικά και δυστυχώς αναπτυξιακά. Η χώρα πορεύεται. Εάν οι εκλογές γίνουν το Μάιο, εντάξει, θα μπορέσει να καταρτιστεί, θα καταστεί εφικτό να καταρτιστεί ένας προϋπολογισμός για το 2020, ο οποίος θα είναι προϋπολογισμός μιας άλλης κυβέρνησης. Θα δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Αλλά αν οι εκλογές γίνουν τον Οκτώβριο, δεν θα προλάβεις να καταρτήσεις ούτε προϋπολογισμό, να διαπραγματευτείς για ποια χρονιά, για το 2021. Όχι. Θα πρέπει να αποδείξεις ότι μπορείς να εκτελέσεις τουλάχιστον έναν προϋπολογισμό. Ότι δεν θα διαταράξεις το σχήμα της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους. Ότι δεν θα αντιδράσουν οι αγορές. Και μετά, αφού κάνεις αυτό το consolidation, μετά μπορεί να αναζητήσεις πολύ προσεκτικά δημοσιονομικό χώρο. Μα ο Σαλβίνι με τον Ντι Μάιο, 0,8% του ιταλικού ΑΕΠ σε δημοσιονομικό χώρο, δηλαδή σε ύψος δημοσιονομικού ελλείμματος ζητούσανε και κόντεψε να διαραγεί η ενότητα της Ευρωζώνης. Και εμείς θέλουμε 1%, στην καλύτερη περίπτωση 1,5% μείωση του στόχου του πρωτογενούς πλεονάσματος. Και δεν είναι το θέμα μας το 2022, γιατί μέχρι το 2022 υπάρχει το περιβόητο μαξιλάρι. Το πρόβλημά μας είναι μετά τι γίνεται. Όπου η εκτίμηση για τον μέσο ετήσιο πραγματικό ρυθμό αύξησης είναι 1% με επιεικείς όρους, διότι ο βασικός παράγων είναι η δημογραφική κρίση. Άρα η χώρα μπορεί να έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Το περιβόητο μαξιλάρι είναι ένα μαξιλάρι το οποίο ισχύει δημοσιονομικά. Εάν χρησιμοποιηθεί ένα μικρό του τμήμα για να λυθεί το πρόβλημα της τρωτότητας του τραπεζικού συστήματος, μιλάμε με άλλα δεδομένα. Δεν μπαίνουμε στο 2022. Άρα πρέπει να δούμε άλλα πράγματα για να αποφύγουμε την ανακύκλωση. Πόσο θα αντέξει η χώρα αυτή την αβεβαιότητα, τη στασιμοχρεοκοπία, την ανεμική ανάπτυξη? Το άντε να πάρουμε τη δόση του 1 δισεκατομμυρίου, την οποία την έχουμε πάρει, αυτήν την δόση την έχουμε πάρει ένα βράδυ όταν ήμουν Υπουργός Οικονομικών, ξημερώματα της 21ης προς 22 Φεβρουαρίου του 2012, όρθιοι οι υπουργοί συνήνεσαν να μας επιστρέφουν τα κέρδη από το χαρτοφυλάκιο ελληνικών ομολόγων των προγραμμάτων SMP και ΑΜΦΑ του Ευρωσυστήματος. Αυτό παίρνει τώρα. Αφού το έχασε, αφού έχασε οριστικά τις δόσεις του 2015 και 2016, αυτό είναι το δισεκατομμύριο για το οποίο αγωνιούμε. Το Euro Working Group και με το Euro Group κτλ. Αυτή είναι η κατάσταση. Άρα λοιπόν το μεγάλο πρόβλημα είναι ο αταβισμός. Πρόκειται για έναν αυτοκτονικό προειδεασμό. Η κοινωνία θέλει να βιώσει κάτι το οποίο δεν το έχει βιώσει ακόμη τώρα, γιατί μη διακηρύσουμε προώρος στη σωτηρία μας. Και αυτό φαίνεται και στην ομολογία. Επειδή έχουμε εδώ, μας τιμούν με την παρουσία τους μεγάλες προσωπικότητες, και το λέω κατά κυριολεξία, μεγάλες προσωπικότητες του δικαστικού σώματος. Έχουμε καμία βεβαιότητα ότι μπορούμε να σκίσουμε τα μνημόνια τώρα, έτσι, με νομολογιακή γενεοδορία ή με προεκλογική γενεοδορία, να μπούμε σε έναν ανταγωνισμό παροχών? Αυτό είναι ένα θέμα. Εκεί κρίνονται όλα αυτά που έχει γράψει ο Θανάσης Διαμαντόπουλος. Την ιστορία την γράφουμε εμείς τώρα, και αρκεί να έχουμε απλώς συνείδηση του τι κάνουμε. Δηλαδή να έχουμε συνείδηση του πώς το κάθε τι μικρό συγκυριακό ανάγεται σε κάτι μεγάλο και ιστορικό. Σας ευχαριστώ πολύ.
Από ό,τι κατάλαβα, κύριε Χατζηδάκη, ούτε τρεις μήνες δεν σας δίνει ο κύριος Βενιζέλος, οπότε... Μία παρατήρηση ζήτησα να κάνω. Δεν μίλησα φυσικά για αμνίστευση, ούτε εννοούσα αυτό. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω πως φυσικά θα ισχύσουν οι κανόνες δικαίου, δεν θα μπορούσε να συμβεί διαφορετικά, αλίμονο αν οι πολιτικοί σπέβδουν να λένε εκ των προτέρων ας τους αθωώσουμε όλους ή ας τους καταδικάσουμε όλους. Αυτό εννοούσα, αλλά από εκεί και πέρα εννοείται προφανώς ότι όπου υπάρχουν στοιχεία, για όποιον υπάρχουν στοιχεία, η δικαιοσύνη θα προχωρήσει. Δεν έχουμε σκοπό να έχουμε κάποιον υπουργό δικαιοσύνης ο οποίος να αναγγέλει έξω από το Μέγαρο Μαξίμου ότι από τη γνώση της δικογραφίας που είχα ενώ δεν θα έπρεπε να έχω διαπίστωσα το μεγαλύτερο σκάνδαλο του αιώνα, το οποίο αποδεικνύεται μία σαπουνόφουσκα. Αυτό εννοώ. ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2 στη χώρα δεν χρειαζόμαστε και αυτή την αλλαγή πρέπει να κάνουμε. Ναι. Το ασφαλέστερο είναι να μην υπάρχει καθόλου αναπληρωτής υπουργός. Κυρίες και κύριοι, εάν σας πω ότι θεωρώ τον Ευάθη Χατζηβασιλείου τον μακράν κορυφαίο ιστορικό επιστήμονα της εποχής μας, θα θεωρήσετε ότι αποτελεί ανταπόδοση των πολύ κολακευτικών που είπε για μένα. Επειδή όμως αυτός ξέρει, από την εποχή που εγώ ήμουν σχετικά νέος και αυτός παιδί, τον αποκαλούσα ως τον καλύτερο ιστορικό της γενιάς του, δεδομένου ότι η γενιά του πια είναι κυρίαρχη, αποτελεί τη λογική προέκταση αυτού του στοιχείου. Επίσης, εμάς τους θεσμολόγους, συνταγματολόγους, πολιτικούς επιστήμονες και κοινωνιολόγους, η κοινωνία τους χωρίζει σε δύο κατηγορίες. Στους σοβαρούς ερευνητές και στους αλουμπολόγους. Δεν νομίζω να υπάρχει η ελάχιστη αμφιβολία ότι στον πυρήνα των σοβαρών κατατάσσεται από όλους ο Ξενοφών Κοντιάδης. Κάνοντας μια σύγκριση των δύο ιστορικών κομμάτων της μεταπολίτευσης, συνήθως λέω ότι το Πασόκ έχει ό,τι καλύτερο και ό,τι χειρότερο έχει η ελληνική κοινωνία βγάλει στη μεταπολίτευση. Αντιθέτως, η Νέα Δημοκρατία κινείται περί τον μέσο όρο. Αν υπάρχει μία εξαίρεση προς τα πάνω στο μέσο όρο, τη συγκροτεί νομίζω ο Κωστής Χατζηδάκης. Τώρα, για να επανέλθω στον Θεοτοκά, γράφει κάπου ότι το μίσος για το Βενιζέλο ήταν ανάλογο. Το μίσος που νιώθει κάθε κοινωνία για οτιδήποτε αισθάνεται ότι ξεπερνάει αισθητικά και πολιτισμικά. Ο σημερινός αναγνώστης δεν θα ξέρει για ποιο Βενιζέλο το έγραψε αυτό ο Θεοτοκάς. Από εκεί και πέρα ένα λεπτό για να κλείσω. Τα έχω αφήσει νομίζοντας ότι ίσως τα έλεγαν οι επόμενοι. Στην περίοδο που μελετώ δεν ξέρουμε ότι έχουμε 5 βουλές που ο ένας εκ των δύο πόλων έκανε αποχή. Δεν μετέσχεσε στις εκλογές. 5 εθνικές αντιπροσωπείες μονοπαραταξιακής σύνθεσης. Δεύτερο, από το 1926 που πρωτοεφαρμόστηκε το ψηφοδέλτιο, ψήφος με ψηφοδέλτιο, μέχρι το τέλος, μέχρι την αρχή της μεταπολίτευσης, μόνο στις δύο κολλητές εκλογές το 1963-1964 είχαμε το ίδιο εκλογικό σύστημα. Ο κορυφαίος εκλογολόγος Άρεντ Λάιπχαρτ αναφέρει ονομαστικά στην αρχή του μνημειώδους έργου του την Ελλάδα και τη Γαλλία ως τα δύο μοναδικά παραδείγματα προς αποφυγή αστάθειας εκλογικής νομοθεσίας. Και ήρθε το Σύνταγμα να αφαιρέσει από τους εκάστοτε κυβερνώντες τη δυνατότητα να φτιάχνουν τον καταβούληση εκλογικό νόμο. Και είχαμε και μεγάλη ασυνέχεια, κυρίες και κύριοι. Κανένα κόμμα του μεταπολέμου δεν επιβίωσε τον αρχηγού του. Στα 18 μόλις χρόνια που πάνε, από τις πρώτες μεταπολεμικές εκλογές του 1946 μέχρι τις τελευταίες προδικτατορικές του 1964, δεν έχουμε ούτε ένα κόμμα που να έχει συνέχεια σε αυτά τα 18 χρόνια. Και έχουμε τεράστιες εκτινάξεις των πολιτικών ποσοστών ή εκμηδενήσεις. Στη μία βουλή το 50, το κόμμα του Γεωργίου Παπανδρέου είναι κυρίαρχο, το 51 δεν μπαίνει μήτε στη Βουλή. Τώρα, με εξαίρεση τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης που διαμορφώθηκε το πολιτικό σύστημα και τα τελευταία χρόνια που υπήρξαν κάποιες αποδυναμώσεις, είχαμε κατά βάση και εκλογική σταθερότητα που είναι ένα στοιχείο της βιωσιμότητας της θεσμικής και της πολιτικής μιας χώρας. Τελειώνοντας, έγινε λόγο για πολλές πολλώσεις. Η πιο σημαντική ίσως ήταν μεταξύ αμυνητών και παραμεινάντων. Για τους παραμείναντες λοιπόν, που είστε όλοι εσείς που μας αντέξατε όλους, θέλω να σας πω την πιο βαθιά μου ευγνωμοσύνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Thank you.